Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Καλημέρες κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Κωνσταντίνο μου, καλημέρα Κάζα. Τι έγινε φιλαράκι, κουμπαράκι. Πες κατευθείαν στα θέματα. Τι κατευθείαν, πες μια καλημέρα στον κόσμο. Δεν θα να πεις καλημέρα δεν τώρα. Δεν προλαβαίνω. Γιατί. Μας διαφημίζει πολύ. Εντάξει, άκαρ, μας βάζει. Καλημέρα. Καλημέρα κάτω στα δικαστήρια που σήμερα ξεκινάει η δίκη των 28 Κωνσταντίνο μου. Τι δικαστήρια, ρε φίλε. Τι δικαστήρια, τα στημένα. Και στημένα. Τα στημένα, γενικώ, τα στημένα εδώ στη χώρα μας είναι 28 και έχω και τους μαρτύρους κατά σειρά εδώ πέρα που θα πάνε να καταθέσουν. Μάρτυρες. Ναι. Θα εξαφανιστούν. Όχι, όχι. Πρώτα θα πάει ο Γιάννης Αλαφούζος νούμερο 1. Ποιος? Ο Αλαφούζος ανοίγει το χώρο ως μάρτυρας, έτσι δεν λέω ότι είναι κατηγορούμενοι άλλοι. Αθώωσε το Μαρινάκι. Τον μάρτυρας, ναι. Βέβαια, δεν τον κάνει. Μετά είναι ο Καλαϊτζίδης. Ποιος Καλαϊτζίδης? Ο δικός σου. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Ναι. Για τον Ολυμπιακό Σβέρια. Πρέπει να πάει με τον Ανιψιό. Μετά είναι ο Πιλάβιος, ο Σοφοκλής. Εκεί σήμερα θα ήθελα να με μάρτυρες. Ναι, αυτοί είναι μάρτυρες. Ναι. Μετά θα είναι ο Τάκης ο Φίσας, Δημήτρης Μελισανίδης πέμπτος. Και αυτός θα δώσει. Κύριος Βασάρας. Κύριος. Αλέξης Κούγιας. Ο φίλος. Ρε φίλε, να είσαι κάτω εκεί τώρα στο τέλος. Άλλο. Κυριάκος ο Μαΐδης, θα πάει βέβαια, δεν γίνει να μην δεν καταθέσει. Με γορίλες. Δε, ο γορίλες είναι. Άλλο. Ο Βασίλης ο Καγκάτσης. Ποιος Βασίλης? Ο παπάς του Μάκη. Κατηγορούμενος είναι αυτός? Όχι. Αυτοί είπαμε είναι μάρτυρες. Πάει μάρτυρας. Ναι. Αυτοί είναι μάρτυρες. Ναι. Και τι θα πει κακά παιδιά αυτή. Κοστούλας. Ναι. Βρίζας. Ποιος Βρίζας? Ένας είναι ο Βρίζας. Έχουμε πολλούς Βρίζες και δεν το ξέρουμε. Μπορεί να πάει κάτω ή θα δώσει τα ναύλα από το Σαλπικίδη. Κωνσταντινέας, Βελής, Τζακ Καγκελίδης. Ναι. Δεν μας νοιάζουν οι μάρτυρες, ρε φίλε. Δεν σε νοιάζουν οι μάρτυρες. Με νοιάζουν οι κατηγορούμενοι. Κατηγορούμενοι, ξέρεις ποιοι είναι. Δεν ξέρεις ποιοι είναι. Δεν ξέρεις ποιοι είναι. Πες τους. Αυτοί που είναι που δικάζονται ουσιαστικά. Ποιοι δικάζονται? Προεξέχει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Γιατί προεξέχει, επειδή είναι πιο χοντρός? Όχι, γιατί είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας με περισσότερους τίτλους. Είναι, είναι ο του Ατρομήτου. Σπανός. Ο Σπανός. Ναι. Είναι ο του Λεβαδιακού. Ο Κομπότης. Άλλοι ποιοι είναι? Έχει πολλούς τώρα. Πες μου τα ονόματα, σου πω τι απόφαση θα πάρθει. Γιατί θα βγάλεις απόφαση από το. Πού δικάζεται, στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη? Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα δικάζεται. Γελάει ο κόσμος. Γιατί? Πες μου τα. Τώρα θες πω τα ονόματα. Πες τα ονόματα, θα σου πω εγώ ποινές. Θα μου πεις ποινές. Λοιπόν, Βαγγέλης Μαρινάκης. Αθώος. Γιώργος Σαρής. Ποιος είναι ο Σαρής? Βγάζουμε εμείς, παιδιά, να ξέρετε, μην πάτε κάτω στα δικαστήρια. Ούτε καν να πάτε στα σταυρό. Θα σας τα βγάλει ο Κωστής τώρα. Σαρής. Πάπα. Μάνι, μάνι, πρώτα. Σαρής είναι ο γιατρός που ήταν στην ΕΠΟ. Ο Σαρής, ναι, που κυνηγούσε το Ηρακλή. Με αναστολή. Και αυτός. Με αναστολή. Κουρίδης. Τι είναι Κουρίδης? Πρώην νομικός σύμβουλος του ΣΕΠΟ ήταν αυτός. Φυλακή. Γιατί? Γιατί φτωχός. Άλλο. Σταθόπουλος. Τι, ο Άρης. Τι είναι αυτός? Και αυτός, αυτός ήταν πρώην αντιπρόεδρος του ΣΕΠΟ. Φτωχός. Φυλακή. Δούρος. Ποιος Δούρος? Διαιτητές. Τώρα πάμε να δεις εδώ τι. Τι δουλειά κάνει ο Δούρος? Δεν ξέρω τι κάνει. Ένα καθαριστήριο έχει. Μάλλον. Φτωχός. Φυλακή. Άλλος. Μπριάκος. Ποιος Μπριάκος? Ο διαιτητής. Τι ποιος Μπριάκος? Μπριάκος. Υπάλληλος. Φυλακή. Άλλος. Ιωαννίδης. Τι ω Ιωαννίδης? Διαιτητής και αυτός. Σούπερ Λίγκ. Ο Δούρος και ο Μπριάκος είναι αρχιδιαιτητές. Αρχιδιαιτητές. Ναι. Φυλακή. Φυλακή και αυτή. Ο Κάμπαξης. Ο πατή είναι αυτός. Διαιτητής. Σούπερ Λίγκ ήταν. Φυλακή. Αμπάρκιολης. Τώρα να δεις εδώ τα φυτάλια. Φυλακή. Έφταιγε ο Πάο που ήθελε να ξυλωθούν όλοι αυτοί, έτσι. Φυλακή. Ναι. Έλα. Άμα ήταν. Πρόσεξε. Τι έλα, έλα. Κάτσε. Γιατί εδώ τώρα μπερδεύουμε πράγματα. Άμα τυχόν ήταν κανένα του Πάο εδώ μέσα, ναι, θα γινόταν σεισμό εδώ. Καλά. Άμα δεν είναι. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι πολλοί τολμούν, ναι, και βάζουν στην ίδια ζυγαριά τον Πάο με τον Ολυμπιακό. Τα ίδια κάνουμε. Τι τα ίδια κάνουμε, ρε, εσύ. Ξέρε, που θέλουμε 50-50 και βάρ, τα ίδια κάνουμε. Έλα, δεν θέλουμε. Ναι. Δημητρόπουλος, πρώην διαιτητής. Γιάχος. Φυλακή. Σπάθας. Φυλακή. Όλοι αυτοί δεν την κλειτώνουν. Ναι. Ο Αρβανιτίδης, έχουμε και αυτόν, τη Βέρεια. Αυτός είναι πλούσιος, θα την κλειτώσει. Θα την κλειτώσει. Έχει μάλλον λεφτά. Άρα καταλήξει συμπέρασμα ότι όποιος έχει λεφτά, ας μην πάει, θα το καθαρίσει με το χρήμα. Οι άλλοι φτωχοί θα παλέψουν στο δικαστήριο. Όποιος είναι ο πιο φτωχός θα την κλειτώσει. Έχει το ποδοσφαιριστές της Βέρεια Καλογέρη, Μάνο Παυλίδη. Τι είναι αυτή? Οι ποδοσφαιριστές της Βέρεια. Τον Αγγελόπουλο, τεχνικό διευθυντή του Ατρομήτου. Ποιο, το φίλο του Αλέβαντου. Ο Σαπίντο, ο προπονητής, ο πρώην τότε του Ατρομήτου. Και νυν της Μπράγκα. Ναι. Εκεί είναι. Και ο Κομπότης,
Κομπότης, ναι, ο Κομπότης έχει λεφτά, θα σωθεί. Θα σωθεί ο Κομπότης. Λοιπόν, έχει... Αυτοί είναι οι 28 ωραία, ωραία. Οι κατηγορούμενοι. Απλά ξεχωρίζει το όνομα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Όπως και να το κάνουμε. Μαρινάκης και όποιος έχει λεφτά θα σωθεί. Θα σωθεί. Στην Ελλάδα όποιος έχει λεφτά σωθεί. Παρακάτω. Ηθίκες και ιστορίες. Τώρα θα ξεκινήσει το δικαστήριο 9 η ώρα. Έλα ρε, όποιος έχει λεφτά δεν την πατάει τώρα. Τελείως. Στο εφετείο κακουργημάτων Αθηνών. Έτσι. Έλα, πάμε. Έχει χαρακτηριστεί η δίκη του Βαγγέλη Μαρινάκη και άλλοι 27. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Άμα το ξαναλέω, άμα ήταν κανένα του ΠΑΟΚ θα γινόταν σεισμός εδώ πέρα. Αυτή η βρώμικη ομάδα που είστε. Καθαρή. Γιατί έχουμε μπλέξει ποτέ σε τέτοια μάτια. Όχι, τι στήσατε μάτια εσείς. Α, μπράβο. Τρελώς, δεν τα λέμε. Έχετε στήσει μάτια εσείς. Δεν τα λέμε. Τι λες τώρα. Α, μπράβο. Χαλκιδόνα. Χρόνια πολλά. Ναι. Αρίσταρχος. Ποιος Αρίσταρχος. Όχι ο Σάμιος, ο Αρίσταρχος που ήταν αστροφυσικός, τι ήταν τέλος πάντων. Αυτός τι ήταν ο Αρίσταρχος. Ποιος Αρίσταρχος. Ο Αρίσταρχος γιορτάζει σήμερα. Τι ήταν ο Αρίσταρχος. Ο Αρίσταρχος ήταν αστροφυσικός, αν δεν κάνω λάθος. Αστροφυσικός ήταν. Ναι. Και πώς τον κάναν Άγιο. Δεν τον κάναν Άγιο, απλά πήραν το όνομά του και το γιορτάζουν. Ο Αρίσταρχος δεν ήταν Άγιος. Δεν θυμάμαι να έχουμε. Αστροφυσικός ήταν. Ναι, νομίζω αστροφυσικός ήταν. Τώρα Αρίσταρχος ο Σάμιος, αν θυμάμαι. Να το, ναι. Τι ήταν, πες μας. Έλληνας αστρονόμος, μαθηματικός, εσύ Σάμου γεννηθεί. Είναι ο πρώτος επιστήμονας ο οποίος είχε προτείνει ηλιοκεντρικό μοντέλο του ηλιακού συστήματος. Να ορίστε. Αυτούς πρέπει να κάνουμε Αγίους. Αυτούς, ε. Βέβαια. Κοίτα να δεις από το πουθενά. Γιατί όλους τους δολοφόνους τους κάνατε Αγίους. Κάντε και κάνα επιστήμονα. Αρίσταχος, εγώ μόνο ένα Αρίσταχο, ξέρω τον Φουντουκίδη. Ναι, τον ήξερες, εγώ τον ήξερα. Ναι, ρε παιδί μου, τον έχω ακουστά. Εσύ μπορεί να τον ήξερες και από κοντά. Προπονητή τον είχα. Σε έτρωγες φαλιάρες, έτρωγες. Τι γι' έχεις φάει τον Αρίσταχο από αυτό και από τον κάτω τον άλλο τον Αυστραλό. Έφυγε, έσπασε τη μύτη. Πόσο λέγανε. Ο Πολυζώης. Ο Πολυζώης. Καλημέρα, Πολυζώη. Καλημέρα. Λοιπόν. Τώρα δεν τον παίρνει όμως. Δεν τον παίρνει τώρα, γιατί γι' αυτό είναι Αυστραλία, μια χαρά είναι εκεί. Τώρα δεν τον παίρνει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αρίσταρχο. Σαν σήμερα, ναι. Μια που είμαστε αυτή την πρωινή ατζέντα, ναι, πριν πάμε στα θέματα που σαν είναι αρκετά. Σαν σήμερα, τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα πέθανε η Πόλη Πάνω. Καλή τραγουδίστρια. Καλή τραγουδίστρια, καλή φωνή. Πολύ καλή. Και σαν σήμερα πέθανε, ναι, και ένας πολύ ωραίος ηθοποιός που με έκανε πραγματικά εγώ και περνούσα καλά όσο έβλεπα, ο Χρόνης ο Εξαρχάκος. Ηθοποιάρα. Ηθοποιάρα, όντως ηθοποιάρα. Ο καρκίνο, 52 χρόνια. Μικρός. 52. Μικρός, έτσι. Αυτά έγιναν σαν σήμερα. Η μαμά του ήταν μια πολύ κοντή. Ναι. Που μου έλεγε Βαλσάμι, ερχόταν στις ταινίες, δεν τον άφηνε από πίσω, μην τον παντρευτεί καμία. Πλάκα με κάνεις. Μαμάκια ήταν δηλαδή. Ναι. Αλλά. Του έλεγε τον καφέ στα διαλύματα των ταινιών. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν μια πολύ κοντή, λέει, δεν τον άφηνε να. Ανάσα να πάρει. Ανάσα να πάρει. Ανάσα να πάρει. Ήταν πολύ έτσι. Πώς το λένε. Τον είχε πάρει αμπάριζα και δεν τον άφηνε. Πάντως, να κουνηθεί. Πάντως τις αποφάσεις, εγώ σήμερα περίμενα να μας τις δώσεις, ναι, της δίκης. Βάζοντας λίγο γκρόλιο μέσα, ρε φίλε. Θες... ναι, ρε φίλε, τώρα δικαστήριο γκρόλιο τον έχει εδώ τον κάνει. Χθες ήμουνα μαζί του προχθές. Για στην αυτή του βιβλίου. Τι σε έλεγε. Α, ήταν και ο γκρόλιο στο βιβλίο. Ναι. Τι λέει τώρα αυτό ο Αντίτ. Έκανε μαγκιά στο Σαουρίδη, σε λέει τώρα. Όταν τον είπε το Σαουρίδη, άντε και από αυτό σου, σε δύο μέρες τον καθαίρεσαν το Μητρούδι από τον Αλφασίγμα Άρη. Αλλά ο γκρόλιος. Αλλά. Ναι, ναι. Καλημέρα στον Δήμο Σοκορινό. Τον έκανα το Μητρούδι να σηκωθεί να χοροπηδάει. Πόσο είναι στον Μητρούδι, καλά τον είδες. Κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν ξαφνικά. Ναι. Δεν έχουν ταλαιπωρία. Ρώτησαν καλά, μου λέει θα πεθάνει ξαφνικά. Αυτό με απάντησε. 100 χρονών μπορεί να πάει. Α, αλλά θα πεθάνει ξαφνικά. Είναι ευτυχή. Πάντως, αν ήσουν σκηνοθέτης. Άλλος, ναι, ποιος άλλος. Ο Ιωαννίδης δεν πεθάνει ξαφνικά. Θα ταλαιπωρηθεί. Θα ταλαιπωρηθεί, λες. Τον είδα ταλαιπωρημένο. Εάν ήσουν σκηνοθέτης, ναι, θα έκανε σειρά αυτή τη δίκη. Να τους βλέπεις έναν προς έναν να μπαίνουν στο δικαστήριο, να βγαίνει εκεί αλαφούζος, χαμός, Θωμαίδης, να μπαίνει, να βγαίνει, μάρτυρες. Δεν θα το έκανε σε μια ωραία σειρούλα. Όχι. Πώς, αφού θα κρατήσει πολλά επεισόδια. Και φίλε, στο τέλος δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Εφόσον όποιος έχει λεφτά στην Ελλάδα αθώνεται, δεν θα έκανα εγώ έργο καμία δίκη στην Ελλάδα. Εγώ θα το έκανα κωμωδί, όπως λέει και ο φίλος μου ο Πάρης. Εντάξει. Κομμωδία θα το έκανα για να το διακομωδήσουμε. Στο Κονγκό, στην Κολομβία που ζει. Ναι. Στην Κολομβία που ζει. Ούτε Κολομβία ούτε Κονγκό. Είμαστε ξεχωριστοί. Έχω λεφτά. Έχεις. Δεν παθαίνω τίποτα. Τίποτα. Τέλος, άστι τη δίκη. Τελείωσε. Δεν θες να ασχοληθείς με τη δίκη. Τι ακάβω, αφού. Άμα τα κανένα από εδώ πάνω θα σχολιώσουν όμως. Θα σχολιώσουν τι. Άμα ήταν κανένα του ΠΑΟΚ, του Άρη. Εδώ έτσι. Δεν ήταν ένα από την Κατερίνη παίκτη του ΠΑΟΚ. Ποιο. Ο Σαβαντία δεν τον κυνηγούσαν τότε. Πέρασε και από τον ΠΑΟΚ η παίκτη του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα του Σκάτερ. Τι κάνουν, του βάλανε στα κάτεργα, τι κάνανε. Δεν ξέρω τι κάνανε. Τι κυρώσει του. Δεν είμαστε ίδιοι. Φυσικά τι θες εσύ τώρα ρε απέναντι. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Η διαφορά σας είναι ότι τα λέτε. Εγώ θα σου πω ποια είναι η ομοιότητα. Ποια είναι, άντε πέσα γιατί με έχεις γανιάσει. Μετά ότι τα κάνετε. Έλεος. Α, τα κάνουμε λέει. Τα κάνουμε. Τα κάνουμε αλλά εμείς τα λέμε, οι άλλοι δεν τα λένε.
Ναι. Άμα τα κάναμε και τα λέγαμε, φίλε μου, θα μας είχαν πιάσει και θα μας είχαν πουθεί. Ναι, εντάξει, ο Πάοκ δεν στείλει μάτσα. Αγαθό. Δεν πιάνει διαιτητές, δεν ανεβάζει πρόεδρο στην ΕΠΟ, δεν κάνει τέτοια. Γιατί είναι κακό να ανεβάζει πρόεδρο στην ΕΠΟ, είναι κάτι παράνομο, ας πούμε. Από το να έχει του άλλου του πρόεδρου στην ΕΠΟ που έκοβαν και έραβαν, τουλάχιστον βάζει ένα που δεν κάνει τίποτα. Εσύ το Σταυρί δεν τον έβαλε να φάει τον Άρη για να σώθει. Και τι κέρδισε εγώ, ρε φίλε. Σώθηκε κατηγορία. Άσερε, σώθηκα τώρα κατηγορία. Από χθε εξφαγωθεί με τον Ηρακλή εδώ πέρα. Με τον Παμπορίδη. Με τον Παμπορίδη δεν του έβαλε του διαιτητέ εδώ πέρα. Είσαστε καλά, παιδιά. Άλλο για ένα μπάτ. Τι δόξε δράμε. Και εμένα με έχουν σφάξει, ρε φίλε. Και εμένα με έχουν σφάξει. Έκανα αυτό το μεγάλο ψάρι το μεγάλο. Καπιταλισμό δεν θε. Τι καυγίζει. Τι καυγίζει. Είσαμε το μαρινάκι, είσαι. Άρα που καταλήγουμε. Ο μεγάλο κάνει ό,τι θέλει. Είναι μάγκα. Είσαι μεγάλο. Στο δικαστήριο είναι όμω. Και τι θα τον κάνουν. Τι θα τον κάνουν, ρε. Τίποτα δεν τον κάνουν. Εδώ με τον Ούρ δεν τον κάνουν τίποτα. Στα στημένα τον κάνουν. Έχει τρελαθεί, ρε. Ο άλλο λέει: πε μα κάνα πικάντικο με μαρινέλα περιοχή Μητρούδη. Μπερδεύει τι τραγουδίσει. Μαρινέλα με το Μητρούδη δεν είχε. Η Παπίου ήταν με Μητρούδη. Ναι. Η Παπίου ήταν, δεν ήταν μαρινέλα. Μαρινέλα ήταν. Μαρινέλα πήγαινε στα μάτια. Πήγαινε στα μάτια, ναι, με Άρη. Έπαιρνε και την Μοσχολιού μαζέτη. Ναι, φωνάρα, Τι να σε πω. Άμα δεν είχε γκόμενο το Δωμάζο, άντρα τι τον είχε η γυναίκα. Ναι. Όχι, άντρα τον είχε. Άντρα τον είχε. Ούτε σε πανηγύρι δεν θα. Ράπο δικαστή Κλέο, παιδιά. Καλημέρα στο Αμβούργο μα ακούτε. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι. Για καλούμε σχολείο. Που ζουν μονάχε. Σαν ξεχασμένο στάχη. Γιατί και το μάτι, γιατί ήταν τρεμόπαιζε έτσι. Ναι. Γιατί βλέπω ότι είναι μίσο κιόλα. Σαν τον Σχαντινάκο και τίκ στο μάτι. Κοντά του η θάλασσα πλώνει. Άντε ρε φύγε από εδώ. Καλημέρα Νταμπλούχε, καλημέρα Γκαντέμισο. Ναι. Τελικά σε κόλλησε ο κόκκινο Σαρμαδίτιδα, Σαρδαμίτιδα. Ναι. Θες το βίντεο που ανεβάζεις, κάνεις όλες τις ομάδες Σαρδάμ. Κουλ, αν δεν το έχεις ακούσει, βάλε το ακούσει. Το άκουσα, ρε, δεν αφήνω τίποτα. Τι ομάδες είναι αυτές τώρα. Εντάξει, τον βάλαν δύσκολα. Η Αγία Πετρούπολη τώρα. Δηλαδή τώρα παρακολουθείτε ποδόσφαιρο και παρακολουθείτε την Αγία Πετρούπολη να πούμε. Έχει πάρει Europa League. Και παίρνει στην 11η. Τι, α σου πω, πολλού παίχτε Ζενή τώρα και Ρωσίας, άσε με που θα ασχοληθώ με τη Ρωσία. Έλα ρε εσύ, έχουμε εκεί προπονητή Σέμα και μια χαρά. Άσε με ρε, όποιος από Ρωσία. Ο Μαουρίσιο από τη Ζενή δεν ήρθε. Ναι, ναι. Και τι έκανε, κουλός είναι. Επιστρέφει. Άσε με καημένε. Τι άσε με, να μην τη δώσουμε τρία χρόνια παίζει μπάλα, 30 παιχνίδια δεν έκανε. Ποιος Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο έχει κάνει τον αδικής. Ο Μαουρίσιο λοιπόν μια που το αναφέρει. Μια που το αναφέρει. Θα τον έχετε στη 10 Μαρτίου χτύπησε. 25 Σεπτεμβρίου είναι έτοιμο. Το εξάμεινο. 6 μήνες και 10 τι πάπλο με αυτό που ξάπλωνε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, άμα πάρει αυτή τη ζημιά πρέπει να κάτσει 6 μήνες. Και τι να κάνουμε. Αυτό θα κάτσει λιγότερο είναι σίγουρο Βιερίνια, ο οποίο τον βλέπω τέλειο Οκτώβρη να είναι Περδίκη για να πέσει. Πόσο χρόνο είναι το Περδίκη. Ο Βιερίνια. Ναι. Στα 34. Στα 34 έχει Περδίκη. 1,5 χρόνο ποιοτικό, 33 και ο 6. Πού θα τον βάλει να παίξει. Δεξί εξτρέμ. Τι δεξί εξτρέμ. Τι. Έχει ένα παίχτη 5 εκατομμύρια ρήτρα, 10 πόσο είναι. Και θα βάλει 34 χρόνο το Βιερίνια δεξί εξτρέμ. Αυτή είναι η κατάντια σου. Γιατί είναι κατάντια. Γιατί πήρες... Αυτός που έχει τη ρήτρα 5-10 που λες, πήρε... να παίξει μπάλα και μετά μπει να παίξει. Το Λίμιο. Πήρε το Λίμιο τον Ταμπτάκο εκεί δεξιά. Πήρα, ναι. Για να πάρει τον Βιερίνια δεξί εξτρέμ. Ναι, ρε φίλε, γιατί τι να κάνουμε. Εντάξει, ρε, κακό είναι και τι θα κάνω. Θα βγάλω δηλαδή τον Γιανούλη που παίζει μπάλα για, που είναι φορμαρισμένο για να αφήσω μέσα τους δεφορμέ, το δεφορμέ Ζαμπά. Πλάκα με κάνει. Και πήρατε το Ζαμπά εσείς 5 εκατομμύρια κάνουμε, για τον πουλήσετε και βάλετε 35 χρόνια τον Βιερίνια. Ξύπνια παιδιά είστε. Ναι, πού είναι το παράλογο. Τούβλα. Πού είναι το παράλογο. Ρε, τούβλα είστε. Α έπαιζε καλά ο Ζαμπά για να τον βάλουμε. Τι να κάνω, α τον βάλει τώρα θα πάμε στι μπάλε. Γιατί θε να σχολιάσουμε γούναρι με έλεγε απ' έξω τι γούναρι. Για τον Μητρόπουλο είπαμε δεν ζούμε. Ούτε καν Ουγκάντα είμαστε. Τι Ουγκάντα δεν είστε. Ναι, το γούναρι που το κάνετε μπούλινγκ εδώ πέρα δεν είστε Ουγκάντα. Ο γούναρι φιλαράκι. Τι έκανε ο γούναρι. Ο φιλαράκι μου. Τι? Στη Φιέστα ήταν καλεσμένο και ήταν στο γήπεδο. Ναι. Μπερδεύεσαι. Ποιο τον κάλεσε. Ο Πάοκ. Η παλέμαχη που ήταν. Εκεί μαζί του, δίπλα. Η παλέμαχη. Δίπλα μαζί πού του. Πού είναι η παλέμαχη που δεν τότε έχετε κάνει μπούλινγκ. Γούναρι... Το γούναρι να πούμε. Τον φώναξαν και ήταν στη Φιέστα πέρσι. Μπερδεύεσαι. Ναι. Και το θέμα δεν είναι. Δεν τον φώναξαν το γούναρι. Ήτανε στη Φιέστα ο Γούναρης. Ήτανε στην ομάδα των πρωταθλητών. Ήτανε στη Φιέστα ο Γούναρης κανονικά. Πώς δεν θα είναι, 30 μάτς. Και το θέμα το είναι έκανε, ότι ο Μητρόπουλος τον απέκλεισαν. Όχι γιατί πήγε στον Παναθηναϊκό ή γιατί πήγε στον Ηρακλή. Γιατί βγήκε στο κανάλι του Ιβάν. Καταλαβαίνεις. Ποιοι τον απέκλεισαν. Οι παλέμαχοι. Οι γλύφτες. Ναι, αλλά σου λέω ποιος είναι ο λόγος. Να σου πω κάτι για τους παλέμαχους. Οι παλέμαχοι. Ας το πω έτσι όπως είναι και ας είναι πολύ σκληρό και ας έρθουμε τα όπλα. Οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές των ομάδων και οι οργανωμένοι οπαδοί είναι φύρες. Στις ομάδες. Και οργανωμένο παδί φύρες. Ναι, είναι φύρες. Και μπελάς είναι. Μπελάς είναι, λες. Είναι μπελάς. Ναι. Λοιπόν, και οι μεν και οι δε, όλο ζητάνε. Όλο είναι παραπονούμενοι. Ναι, αλλά κάνουν και πράγματα. Τι κάνουν, ρε. Οι οπαδοί υπάρχουν. Κάνουν την ομάδα, πηγαίνουν, φωνάζουν. Οι άλλοι που δεν κάνουν, δεν πάνε, δεν φωνάζουν. Ναι. Πρέπει να είναι καφρίλα. Ναι. Άσου αυτού. Άρα σε κατά τη καφρίλα.
Είμαι υπέρ για τη δουλειά, μάλλον λέω. Για την ομάδα λέω. Είσαι κατά δηλαδή. Αν ήμουν πρόεδρο, σου λέω. Είσαι κατά δηλαδή τη μπλούζα που βγάλανε εκεί στην Παϊάρη. Ποιο είναι. Εφόσον είσαι κατά τη Καφρίλα. Αν ήμουν Αριανό, ναι. Κατάπτυστο. Κατάπτυστο, ναι. Ρίχνει το λεύκο. Αν ήμουν Αριανό, ναι. Κατάπτυστο. Εγώ για πρώτη φορά θα ρίξω βέλη στον Κάρι, ενώ έχουμε πει πάρα πολύ καλά πράγματα για τον Καρπί, γιατί η ομάδα έχει ανεβάσει level. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είναι Αριανό. Μπράβο. Δεν είναι. Ναι. Ξεκάθαρα ότι δεν είναι. Κοιτάζει μόνο το εμπορικό κομμάτι. Δεν με νοιάζει αν μικρύνω την ομάδα. Δεν μου λε. Άμα τις πλούζες τις πάρουν 20.000 Αριανοί, δεν θα μικρύνουν market... την ομάδα αυτή που θα τις αγοράσουν. Δεν νομίζω να τις πάρουν, ρε φίλε. Εγώ μίλησα, έχω πολλούς φίλους Αριανούς. Θα δεις μέχρι και γκόμενες στο Καριλάου. Δεν νομίζω. Με μπλούζα του Ιντέκε, το λέω εγώ να το ξέρω. Μα δεν κάνει και κάτι αμάν αμάν. Δεν ξέρω ζα αμάν αμάν. Μίλησα με 10 φίλους μου κολλητούς Αριανούς, γιατί έχω πολλούς. Όλοι μου είπαν το ίδιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, μου λέει. Μικραίνουν την ομάδα μας. Και αναιρούν όλα αυτά που έλεγα το Σαββατοκύριακο. Ότι εμείς και καλά χαρήκαμε, άλλοι παρηγυρίζουν τελικά. Τι χαρούμε, εμείς χαρούμε γιατί βάλαμε 27. Ναι, γιατί χάσαμε το ίδιο. Τι να σε κάνει. Ναι, όχι γιατί πήραμε ισοπαλία. Πάμε στο Μητρόπουλο. Πάμε, άντε θες να φάσουμε. Οι γλύφτες παλέμαχοι του Ολυμπιακού. Δεν την πέσαν στο Μητρόπουλο γιατί ο Μητρόπουλος πήγε στο Όπεν. Θέλανε να κάνουν τον καλό στο Μαρινάκι για να πηγαίνουν να χτυπάνε την πόρτα και να ζητάνε θελήματα. Όπως θελήματα είναι όλοι οι παλέμαχοι που έχουν πλούσιους παράγοντες. Ναι. Όλοι θελήματα. Όλοι θέλουν τις καρέκλες. Διόρισε τον αυτό, φτωχός είναι αυτός, αρρώστησε αυτός, πλήρωσε πρόεδρε. Φύρα είναι αυτό. Αυτό είναι φύρα. Τι με προσφέρουν εμένα οι παλέμαχοι στην ομάδα. Έχουν καμιά. Εντάξει, είναι η ιστορία της ομάδας. Ιστορία, το παίχτες, ιστορία, ιστορία, έγραψαν ιστορία. Δεν γίνεται να τους παραβλέψουν. Και εγώ έγραψα γεωγραφία. Δεν γίνεται να τους παραβλέψουν, να τους περάσει μόνο κοτιλιά. Δεν πληρώθηκαν. Πληρώθηκαν. Πήρανε πρωτάθλημα. Του θυμόμαστε. Του θυμόμαστε. Αυτό λέω. Είναι ιστορία. Είναι μια ζωντανή ιστορία. Τώρα τι όφελος έχουν. Τι όφελος. Ένα, σου λέω, ιστορία. Πρέπει να πιστεύουμε. Και ο άλλος είναι θεατρίνος. Ναι. Και ο άλλος είναι τραγουδιστής. Πάει 75 χρονών, τον ξεχνάνε όλοι. Με ξεχάσαν. Καλά σε κάναν. Ναι. Είμαι φτωχός. Μη τα τρώγες. Μάστε. Μη τα τρώγες, ρε φίλε. Όπως λοιπόν εγώ είναι. Όμως σου ξαναλέω ότι ο Μητρόπουλος. Η παλέμαχη του ΠΑΟ. Ναι, ναι, δεν πήγε γιατί έκανε κάτι. Πήγε γιατί πήγε στο Open και μίλησε και του Σαββίδη. Γι' αυτό τον έκανε. Οι γλύφτες λοιπόν του Ολυμπιακού, οι παλέμαχοι. Παλέμαχοι για να τα έχουν καλά με το Μαρινάκι να ζητάνε. Πρόεδρε, είναι άρρωστος αυτός. Πρόεδρε, είναι. Μικραίνουν και αυτοί τον Ολυμπιακό για μένα. Ποιο, βέβαια. Και αυτοί τον μικραίνουν τον Ολυμπιακό. Φυσικά. Δηλαδή δεν τον έχουν που πήγε στον Παναθηναϊκό. Και εσείς με τον Γούναρη, οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ που θέλαν να τον διαγράψουν και τον διαγράψουν. Δεν τον διαγράψουν. Τον είχαν διαγράψει κάποια στιγμή. Ο Γούναρης έχει δώσει μια συνέντευξη στο Φως. Θα σου δώσω ένα λεπτό. Ο οποίος τι είπε. Δέθηκα ψυχή και σώματι με τον Ολυμπιακό. Αυτά ο ΠΑΟΚ δεν τα γουστάρει. Σόπα, μωρέ. Κάτσε, ρε φίλε. Μη μου το παίζει ΠΑΟΚ τότε. Αφού λες ότι 12 χρόνια σε έπαιξε. Δεν είναι παλέμαχος του ΠΑΟΚ. Είναι σαφώς. Τι θες να κάνεις. Αλλά εγώ δεν το λογίζω όμως ως ΠΑΟΚ. Όταν μου λέει σε συνέντευξη στο Φως. Παιδιά, λέει, εγώ δέθηκα ψυχή και σώμα με τον Ολυμπιακό. Οκ, ναι. Okay, μαγιά σου, μπράβο σου, αλλά μην μου λες ότι είσαι ΠΑΟΞης. Κοιτάξτε. Εφόσον δέθηκες ψυχή και σώμα. Αυτά. Εκεί ο παδό σου ΠΑΟΞ τρελαίνεται. Πού είμαι ενάντια. Πουθενά δεν είσαι, μετά τον break. Πού είμαι ενάντια με τους παλεμάκους που έχουν παίξει σε διάφορες ομάδες. Θα σου πω και μετά, αυτό. Μετά. Γιατί τώρα ξέρει τι γίνεται. Τι έγινε. Στα καταστήματα Wind. Μέχρι να μπούμε βγήκαμε, ρε μεγάλε. Και τι να κάνω, ρε φίλε. Πουλάμε. Wind, πάτε Wind. Έχουμε Wind. Η Wind είναι εδώ μαζί μας και στα καταστήματα Wind και στο Wind.gr. Είναι διαθέσιμα, παιδιά, τα νέα μοντέλα iPhone 11. iPhone χθες το βραδάκι, ότι και καλά μου ήρθε λογαριασμός του ρεύματος. Λέει, πετάχτηκα πριν καν το ανοίξω, αλλά μετά κάθισα και σκέφτηκα. Λέω, αφού κοιμάμαι το βράδυ, τι να κάνω δουλειά στο σπίτι. Έχω βόλτο νουάρε, παιδιά. Και αφού έχω χρέος χαμηλότερο και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος, όλη την ημέρα και κλιμακούμενο πάγιο, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μου ήρθει φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος. Αφήστε λοιπόν τους εφιάλτες και μπείτε στο volton.gr ή καλέστε στο 11300. Volton λοιπόν.gr θα λύσετε και απορίες σχετικά με τα χαρτιά που χρειάζεστε, εάν υπάρχει επιπλέον χρέωση, όλα αυτά στο site της Volton. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Λοιπόν άκου να δεις, ναι. Οι παλέμαχοι. Τι έγινε πάλι. Έχω παίξει σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, πάω, ΚΑΕ. Εσύ. Λέμε. Α. Πρέπει να διαλέξω. Σε ποιο παλέμαχο θα πας. Σε ποιο σύλλογο παλέμαχων θα πάω. Ναι. Δεν μπορώ να είμαι και στους τρεις. Σωστό. Εντάξει. Σωστό, βέβαια, σωστό. Ωραία. Αναλόγως που δέθηκες περισσότερο. Πού θες να είσαι εσύ, από σένα εξαρτάται, εσύ όπως νιώθεις. Ναι, όπως νιώθουν οι άλλοι. Ναι, βέβαια. Οι άλλοι μπορεί να λένε ότι τον κερατά, δεν τον γουστάρουμε κτλ. Ναι. Εγώ όπως νιώθω. Ναι. Έπαιξα 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ, 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ναι. Νιώθω παλέμαχος του Ολυμπιακού. Πάνε στον Ολυμπιακό. Πάνε στον Ολυμπιακό και γράψω. Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου στους παλέμαχους. Δεν τους πας, ρε παιδί μου, τελείωσε. Εντάξει. Όχι, δεν τους πάω. Λέω ότι στις ομάδες ο ερασιτέχνης που είναι ευδέλα.
Οι οργανωμένοι και οι παλέμαχοι είναι θύρα. Τέλος. 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 Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Τέλος. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Μαζί σου. Μαζί σου, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φιλαράκι μας, στο Μάκη. Μας ακούει στο μετρό Θεσσαλονίκη, στη στάση Βαρδαρίου. Τι και κάνει δουλίτσα. Μα στέλνει και φωτογραφία. Να το σπαλίκαρο. Μάκη μου. Τι μετρό είναι. Τι το μετρό δεν φτιάχνουμε. Απλά μας πήγαν παράταση. Μα πήγα τώρα 2023. Τι δουλεύουν, τι κοροϊδεύουν. Τι κοροϊδεύουν, αυτοί φταίνουν άμα δεν πνέουν τα μπακέτα. Αφού δεν δουλεύουν. Πώς δεν δουλεύουν, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή, το λάθος Ελλάδος πρόσωπο θα το ρίξει. Αυτοί φταίνουν που δεν έρχονται τα πακέτα. Δεν βολεύονται κι αυτοί. Πώς δεν βολεύονται. Κάθε 10 άτομα με ένα φτιάρι. Δεν είναι με ένα φτιάρι. Του αδική τώρα, άμα δεν πληρώνονται, πώς θα δουλέψουν. Δεν λέω ότι φταίνουν αυτοί. Φταίνουν οι άλλοι που δεν το αδείξουν. Αυτό λέω. Και αυτοί βολεύονται όμως. Καλά, δεν ξέρει να βολεύονται. Γιατί κάποιοι μπορεί να παίρνουν δύσκολα να θέλουν λεφτά. Πώς δύσκολα. Και να μην πληρώνονται. Ξέρει, είναι 10 άτομα και ένα φτιάρι. Και το φτιάρι να δουλεύει πιο πολύ από του 10. Έτσι μα τρελάνε τώρα. Έτσι δεν το βλέπω εγώ στο πάρκο τα Ιθαράπη. Το πάρκο τα Ιθαράπη είναι άλλη περίπτωση. 8 άτομα, 80 φραπέδε, 30 σάντουιτ. Ένα πιάνει ένα φτιάρι. Αυτοί είμαστε. Και λέει το φτιάρι αμά. Βαρέθηκα να κάθομαι, λέει το φτιάρι. Αυτοί είμαστε. Άσε με τώρα με το μετρό. Λοιπόν, πριν πάμε στη Super League, είναι ένα θεματάκι το οποίο το ψάχνουμε εδώ και δύο μέρες. Γιατί αυτά, και εσύ, ναι, εσύ δεν απλή. Μην μπλέξεις, μην μπλέξεις. Θα σου πω γιατί δεν θέλω να μπλέξεις. Αλλά δεν είναι όλα ίδια. Φίλε, δεν είναι όλα έκανα ίδια. 50 αγαθοεργίες. Το ξέρω. Οι 48 ήταν ψεύτικες. Σέφαγαν. Χθες παίρνει μια τηλέφωνο και λέει. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι. Μην ασχολείσαι. Λοιπόν, εγώ θα πω πως γιατί το ψάχνουμε δύο μέρες, γιατί είμαι και εγώ αυτή τη λογική. Πρέπει πρώτα να τσεκάρουμε να δούμε αν ισχύει ή όχι. Ανακατεύεις. Λοιπόν, ισχύει το θέμα και είναι πολύ σοβαρό. Μιλάμε για ένα παιδάκι που είχε ένα τύχημα με την κουρτίνα πριν από ένα χρονικό διάστημα. Το παλικαράκι αναγκάστηκαν να του φέρουν κρανίο από την Αμερική. Τέλος πάντων, στην Καλλικράτεια βρίσκεται τώρα, στο Ευεξία. Ο πατέρας του εργάζεται Παπαναστασίου. Απευθύνθηκαν δεξιά-αριστερά, δεν βρήκαν βοήθεια. Χρειάζεται 3.000 ευρώ το μήνα για να γίνεται η θεραπεία του μικρού αγοριού. Όποιος θέλει να μπει και στο βιντεάκι στο YouTube να δει την ιστορία του, υπήρχε και στις ειδήσεις. Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει, γιατί εμείς δεν μπορούμε μέσω ραδιοφώνου να κάνουμε κάτι, έτσι είναι επίσημο, το ρωτήσαμε, τύπου έρανος, μπορεί να επικοινωνήσει στον Αλέξανδρο 6946. 2.40-4.50 είναι ο πατέρας για να βοηθήσουμε ένα παιδάκι το οποίο έχει θέμα τρομερό με την υγεία του, έτσι, και με το ζόρι το κράτησα στη ζωή. Αυτά. Όποιος θέλει, εγώ δεν αφήσω εδώ την ανακοίνωση, να το λέει και σε επόμενες εκπομπές, Κωνσταντίνε. Αφήνουμε τα σοβαρά. Γιατί αυτά είναι σοβαρά. Μιλάμε για ένα παιδάκι το οποίο κατά λάθος κρεμάσκε στην κουρτίνα του. Με ξεγελάσα 50 φορές. Το ξέρω. Είπα δημόσια, δεν ξανακατεύω με το ξέρω ότι σε ξεγελάσα να δεν θέλω. Αλλά επειδή εγώ αυτό το θέμα το πήρα την Τετάρτη και σήμερα Παρασκευή, δύο μέρες ψάχτηκα, γι' αυτό σου λέω. Πάμε στα ασόβαρα τώρα, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά. Πάμε στα ασόβαρα εκεί που έχουμε πέμπτη αγωνιστική Super League. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια, τι γίνεται, πώς και τι, τα ρεπορτάζ των ομάδων και δεν συμμαζεύεται. Πρώτο μάτς που ξεκινάει και ανοίγει η αυλαία είναι ένα μάτς που μας ενδιαφέρει. Άρης Λάρισα. Μάλιστα. Αύριο 5 και 4. Ωραία. Στο Βικελίδης. Ωραία. Χωρίς Έμαν, χωρίς Άσα, αλλά με Ντουάρτε από ότι. Χωρίς Έμαν. Χωρίς Κουέστα, ο οποίος ο άνθρωπος έκανε την εγχείρηση περαστικά του κιόλας. Με τον Άρα αυτοί πάνε χωρίς Κόφτη και χωρίς θερματοφύλακα. Το βασικό θερματοφύλακα. Όχι, βασικό χωρίς θερματοφύλακα. Τι είναι ο Έμαν, πουλί. Πουλί είναι. Έλα ρε εσύ πουλί τώρα, γιατί τον αδικείς τον άνθρωπο τώρα. Όταν πήγε ο άλλος να τους φέρει της Λαμίας και τον Κυριακή δεν τον θέλανε. Εφαγώθηκες με της Λαμίας. Τον Κυριακή δεν τον πήρα γιατί πάω ξύς. Φάει τον Έμαν, τι να σε κάνω τώρα. Κάτσε τον Έμαν. Εγώ έμαθα ο Κούγιας, τους είπε, σουτάρετε από μέση απόσταση. Βρείτε χώρο και σουτάρετε. Αλλά. Και τρέξτε για τα rebound. Αλλά. Κούγιας, ο Κούγιας έκανε και δηλώσεις για τον Ουάρντα. Λέει μια χαρά είναι εδώ ο Άρντα, περνάει βασιλιάς. Αν τον έχουμε σαν στάρο όπως νομίζει ότι είναι εδώ πέρα, ότι είναι αυτός. Για το φιλικό με τον Πάκου δεν θα παίξει ο Άρντα και ο Κάτσε. Δεν θα παίξει, άμα ήταν φιλικό θα έπαιζε. Ναι. Δεν παίζει για να είναι εχθρικό. Εσείς είστε τίμιοι τώρα. Πολύ. Πράγμα. Πολύ πιο τίμιοι. Πολύ, πολύ. Το να παίζεις και να έχεις μειωμένη απόδοση είναι πολύ πιο τίμιο από να ξεκαθαρίζει την αρχή. Δεν παίζουμε, τελειώσαμε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, σ' ακούω. Ο Άρης για αυτές τις απουσίες, η Λάρισα έρχεται κομπλέ, με Κάτσε, με Ουάρντα, όποτε ο Άρης πήρε αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το επόμενο μάτς δεν το κέρδισε. Το πανηγύρισε δηλαδή παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Στατιστικά βρείτε ένα μάτς που ο Άρης κέρδισε στην Τούμπα και το επόμενο μάτς το κέρδισε. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό το ψάξε βρες. Αυτό το ακούω από σένα τώρα. Ψάξε βρες. Αυτή ακόμα πανηγυρίζει. Πάμε παρακάτω. Έβγαλαν μπλούζες, δεν είπα ότι πανηγυρίζουν. Ο πρόεδρός τους έριξε και τους μείωσε για μένα. Εδώ τα λέμε όπως έχουν. Έβγαλαν μπλούζες. Ναι, η ΠΑΕ.
Οι οπαδοί ανέβγαζαν. Το αεροπλάνο που ανεβάζετε εσείς στο τέλος. Αυτό είναι καζούρα, ρε, εσύ. Α, καζούρα. Αυτό είναι καζούρα. Αυτό δεν είναι καζούρα. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί έχουν να κάνουν με κάτι που δεν πέτυχαν. Τι πέτυχαν. Τι πέτυχαν. Ναι. Πήραν χί στην Τούμπα. Πήραν χί στην Τούμπα. Άμα είναι αυτή πριν μεγάλη... δύο χρόνια κερδίζαν το σουβλί. Εάν τι? Είναι μεγάλη. Το ίδιο είναι. Εντάξει. Αν θεωρούν ότι το αβάνι του είναι η ισοπαλία με στην Τούμπα, δεκτό. Αυτό είναι. Εντάξει. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν το δέχονται οι Αριανοί στην πλειοψηφία του. Και το ξαναλέω, αν το Μπουζάκι το έβγαζε ο Σούπερ 3 οι Ιερολοχίτε, δεν θα έλεγα τίποτα. Πριν 20 οι οπαδοί μπορούν να κάνουν θέλουν. Πριν 20 χρόνια, ναι, ναι, αν τολμούσε, πριν 20 χρόνια, αν τολμούσε πρόεδρος του Άρη, ναι, να βγάλει τέτοιο οπαδικό μπλουζάκι, ναι, θα πήγαινε ο Σαωρίδης εκεί με τους άλλους, θα τον δέρνανε, σου πω εγώ. Θα του λέγανε αυτή η δουλειά δικιά μας. Δικιά μας δουλειά. Εμείς θα οικονομήσουμε. Εμείς θα βγάλουμε τον μπλουζάκι. Εντάξει, okay. Εσύ έχεις άλλη δουλειά. Πλέον εσύ θα πληρώνεις, εμείς θα βγάζουμε λεφτά. Το ξαναλέω, εσύ μπερδεύεις την οπαδική καζούρα με μια κίνηση που κάνει η διοίκηση και το τμήμα μάρκετινγκ του Άρη. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή ο οπαδός μπορεί να κάνει τι θέλει. Θα πουλήσει όμως. Για να βγάλει έξοδα δηλαδή. Κατά τζόγλιο να μειώνει, αλλά μειώνει την ομάδα του. Πρέπει να το καταλάβει γι' αυτό. Ποια ομάδα του, με το σουφλί έπαιζε πριν 2 χρόνια. Εντάξει, ποια ομάδα του. Στο ξαναλέω, μπερδεύει την οπαδική καζούρα. Ο Άρης μπορεί να κάνει τη θέση. Ο Άρης έπαιζε με το σουφλί και τις κρινίδες καβάλα. Ναι, αλλά πέρσι βγήκε Ευρώπη, έχει αλλάξει. Πού πήγε στην Ευρώπη. Όπου πήγε, ρε παιδί μου. Πήγε στην Κύπρο με την Κύπρο. Κύπρο, Μόλτε, εντάξει, λίγο έλειξε. 4 από τη Μόλτε. Ναι, αλλά του έριξε και 4. Παραλίγο να περάσει. Εντάξει, οκ, τι να κάνω. Τέλο πάντων. Και εγώ παραλίγο να γίνω πλούσιο. Πάσε το παραλίγο τώρα. Το παραλίγο έγινε. Παραλίγο έγινε, εντάξει, λοιπόν. Το αφήνουμε στην άκρη το θέμα της μπλούζας. Εγώ μίλησα με πολλούς Αριανούς. Εγώ αν ήμουν, φάνηκε όλους. Αν ήμουν παίκτης, προπονητής εγώ, κοίτα να βάλω στο Ματίγια, ο οποίος δεν κόβει ούτε με βάλε. Δεν μαρκά, τι θα κάνουμε. Ο άνθρωπος είναι τελικά του. Είναι για στημένα, για γκολ. Θα έβαζα τον Ανέστη Βλάχο σέντερ μπακ. Θα έβαζε, ναι, θα έβαζε τον. Και τον Βέλε θα τον έβαζα στα χαφ. Και άμα γίνει και κάμια σέντρα, θα τον έχω και σαν τρίτο στόπερ. Τον άλλον τον Πορτογάλο δεν τον έχει καμία εκτίμηση. Ποιο είναι ο Πορτογάλο? Το που μπήκε στην Τούμπα, που έπαιξε για λίγο εξάρι. Το Σουάζα. Το Σόζα, ναι. Το Σουάζα, άμα το δώσω στον Ιδρυθέντα Ηρακλή, ναι, τον εθνικό καμάρα. Τώρα που είσαι Ηρακλή, ο Ηρακλή θα έχει τον Περόνε και τον Τάι, έτσι. Πού θα του έχει? Θα παίξουν φέτο ο Ηρακλή. Ο Περόνε με τον Τάι. Ο Περόνε και ο Τάι. Έστω στην γάμα εψημή που θα είναι τέλο πάντων. Ο Σόζα εκεί, άμα τον βάλει, θα κάνει παπάδε. Στην Τούμπα μέσα και στο Χαριλάο με τι Λάρισε και τι αυτέ δεν μπορεί ο Σόζα. Πρόκληση και ευθύνη, είπε ο, μια που ξεκινήσαμε από τα του Άρη. Τον έβαλε πλάτη ο, ποιος? Το δικό σου το γομάρι και ο παιδαράς, πώς το λέγανε, ο Φορ. Στο Χαριλάο τον έβαλε πλάτη στο δεύτερο γκολ. Ούτε την τρίχα από την πλάτη του είδε ο Σόζα. Ποιο Σόζα τώρα. Ναι, ναι. Άσε με καημένο. Σόζα καλό ήταν για football league, για super league. Ο Σόζα ήταν β' εθνική να παίζει στη Χαριλάο το πάση game. Καφάκο, άντε το. Λοιπόν, ο Κουέστα υποβλήθηκε σε επέβαση. Ο φίλο μα ο Τερζής είπε αυτοπεποίθηση έχουμε ω ομάδα. Ανέλαβε πλέον και άντε ρε, βάλε το Βέλεθ εκεί πέρα που θα βάλει το. Εντάξει, δεν ξέρουμε το τι έχει στο πλάνο του. Τι πλάνο, αυτό είναι το πλάνο, δεν έχει άλλο πλάνο. Αυτά είναι τα νέα για τον Άρη. Άρης βάλει... Λάρισα 5 και 4. Σ' ακούω, γιατί θα κάνουμε και γράφει ο Καζαμπάκα τώρα. 0-0. 0-0 δεν βγαίνει αυτό το μάτς. Γιατί? Δεν βγαίνει 0-0. Δεν βγαίνει αυτό το μάτς 0-0. Δεν βγαίνει 0-0. Πώς, τι αυγή. Μου λες, λείπει ο Χαφ. Λείπει ο καλός ο τερματάς. Ναι. Από την άλλη, ο Άρης σκοράρει για πλάκα. Αλέξη 0-0. Πώς σκοράρει για πλάκα. Πώς, δεν σκοράρει παντού, δεν σκοράρει. Πού σκοράρει για πλάκα. Στον Πάοκ 2 γκολ δεν έβαλε. Ο Πάοκ είναι τρύπα, τι. Στον Όφη δεν έβαλε. Στον Όφη 4 στον Παναγικό δεν έβαλε. Ναι, εντάξει. Πώς, έχει καλή επίδεση ο Άρης. Τη δεύτερη καλύτερη επίδεση μετά τον Πάοκ. Καλή άμυνα και η Λάρισα. Και έχει. Μηδένω σε ένα γκολ, τέλο. Μηδένω σε ένα γκολ. Ναι. Το κρατά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αστέρα Τρίπολη. Ατρόμητος Αθηνών. Με χει σώνονται και οι δύο οι προπονητές. Ε, τι σώνονται, ο Αθηνών. Μηδένω σε ένα γκολ. Μηδένω σε ένα γκολ. Βόλο Σόφι. Άσο. Ωπα, βγήκανε ρε παιδιά τώρα το άτομο. Γκολ, γκολ, εγώ θα πω. Εσύ κουλιά, ναι. Πανετολικός ΑΕΚ. Άσο χει διπλή ευκαιρία. Ράβδε φορμέισε. Άσο χει διπλή ευκαιρία. Ασχολούμαστε με φεδρότητες, δεν το συζητάμε. Πιο πολύ στοχή το βλέπω. Χαμένο πλάσμα είσαι, παιδί μου. Τι να σου πω. Λαμία Πανιόνιο στο πιο αντιεμπορικό σα μάτς. Άσο 0 σε ένα γκολ, ένα 0. Μηδέν στο πολύ. Άσο 0 σε ένα, ναι. Λάρισα Ξάνθη. Και αυτό άσο. Και είναι και μεγάλη ομάδα, δεν είναι ομάδα έτσι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τι βλέπεις εδώ. Άντερ και διπλό. 0-1, 0-1. Εκεί, εκεί. Το κόκκινη κάρτα από τώρα την παίζω. Κόκκινη κάρτα, αυτά γράψτε τα όλα. Εγώ γράφω. Γράψτε τα αυτά γιατί ο Κωστής έχει τους κοχώνες. Και εκτίθεται. Κόκκινη κάρτα. Κάρτα, ναι. Ηρέμησε, γιατί εκτίθεσαι. Ναι, 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 ναι. Και άντερ διπλό. 0-1. Εντάξει. Θεωρώ ότι ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Λοιπόν, πάω Κάρης. 8 corner scene. Οπα, οπα. Κόκκινη κάρτα. Και κόκκινη θες. Κόκκινη κάρτα. Θες και κόκκινη, κοίτα να δεις τον μπαγάζι. Έρα αυτό που λέει. Ένα μόνο σου λέω, βγάζω το καπέλο ρε παγκάθα. Τι κόκκινη κάρτα ρε, πόσο δεις. Κάρτες, φαγώθηκες με τις κάρτες. Κόκκινη κάρτα, ο Σάσα, πόσο δεις.
Ο Σάσα να φάει κόκκινη κάρτα. Ναι, πόσο? 2,80. Καλά είναι. Απευθείας κόκκινη κάρτα. Όχι, δύο κίτρινες. Είσαι μεγάλη αμαρτία, Ραπτόπουλε, αυτό μόνο σου λέω. 2,80 απευθείας, δύο κίτρινες. Γιατί απευθείας πληρώνει 7, γι' αυτό σου λέω. Δεν θέλω απευθείας. 2,80. Τα αργιανά είστε όαση. Σκορ θα πεις ή κοκοκό. Σου πω 2-1 τον Πάοκ με ανύπαρκτο τον πέναλτι. Πόσο αντιαργιανός είσαι, ρε. Πόσο, ρε. Σιδηρόπουλος, γκολ, ναι. Σιδηρόπουλος, ναι. Θα σπρώξει και θα ουρλιάζει ο Άρης κανένα δύο εβδομάδες. Θα ουρλιάζει ο Ολυμπιακός παρέα με τον Άρη. Μαζί θα ουρλιάζουν, ναι. Και εσύ θα λες νόμος της Τούμπα. Ο νόμος της Τούμπα, ρε φίλε. Ο νόμος της Τούμπα. Εντάξει να κάνουμε, αφού έχουμε ένα νόμο τώρα. Εδώ τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Δεν διαφωνώ ότι ο νόμος είναι νόμος. Όμως. Μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα θα δει. Καλημέρα στο πιο δημοκρατικό ραδιόφωνο της πόλης. ΠΑΟΚ FM εκεί. Όταν θέλει. Δεν υπάρχει. Μη βρίσκεσαι. Μη βρίζεις, έπιασα. Δεν είπα. Είπες φου. Φου. Και εγώ το είπα. Ξέρεις γιατί δεν πήγα. Το πάρει το ποτάμι. Ξέρεις γιατί δεν ακούσει και το δεύτερο γκολ του Άρη. Στην Τούμπα. Γιατί από τα νεύρα μου χτυπάω εγώ τα μπαπ τα έδρανα και φεύγει από κάτω η μπρίζα που ήταν συνδεδεμένο ίντερνετ. Είναι λόγος απόλυσης από το ACM. Τι να κάνω, ρε φίλε, σατίστηκα, χτυπάω το έδρο και φεύγει και με κοιτάζει από κάτω. Ρε σίκουλια, ναι, έφυγε η μπρίζα από κάτω. Γιατί το έκανες αυτό? Λέω σατίστηκα, λέω βάγαμε τον κόλμο και γι' αυτό δεν ακούστηκε. Έμαθες ο Ποκολόκο. Τι έκανε ο Ποκολόκο? Το βάλανε. Πρόεδρο ΣΕΜ, φίλε. Όχι. Τι το βάλανε? Τι το βάλανε? Φυλάζει τι τσίλε, σκοπιά. Πώ είναι αυτού του. Ποιου? Στα άχρη γάμου. Περίπολο. Όχι, στο Κονγκό το αυτό, ρε παιδί μου. Τους φράχτες. Το γραφείο του Κονγκό, πώς τα λένε. Α, γραφείο τύπου. Όχι. Γραφείο τύπου. Τον βάλανε εκεί να βρίσκει ανθρώπους. Αλλά. Κονγκολέζος. Να επενδύσουν. Ναι, στο γραφείο του Κονγκό. Στο Κονγκό. Κονγκό. Λοιπόν. Πρόξενο έχει. Πάμε γιατί. Άκουδα, πρόξενο. Α, πρόξενο. Πρόξενο ο Πασκάλ. Δεν το είδες. Με ένα πουκάμισο. Αλλά. Εξελίσσεται, δεν είσαι και μαστάσιμο ο Ποκολόγο. Και πρόξενο και πρωθυπουργό του Κονγκό θα γίνει. Ξέρει κανέναν ο μόνο επιχειρηματία που ξέρει είναι ο Ανδρώνης. Εντάξει, πειράζει. Να κάνει το Κονγκό FM. Θα μας στείλει πρώτος προς. Εμάς τους δύο θα στείλει. Το Κονγκό FM. Για πρωινό στο Κονγκό είμαστε. Μην γελάς καθόλου με λιοντάρια και καμιλοπαρδάλης δίπλα, να ξέρεις. Λοιπόν. Λέγε. Ροντρίγκο ή Λιμιός δεξιμπάκ, Νίκο. Δεν υπάρχει ερώτημα. Θα είναι ο Ροντρίγκο, παιδιά. Ο Λιμιός παίζει μπροστά. Γιατί να είναι ο Ροντρίγκο? Γιατί είναι η θέση του δεξιμπάκ, ενώ ο Λιμιός δεν είναι. Και όταν θες να ανέβεις από εκεί, ποιο θα ανέβει? Δεν ξέρουμε ποιο θα ανεβάσουμε. Να δούμε. Ο Λιμιός κατά συνθήκη μπορεί να παίξει. Και έπαιξε και στην Τούμπα για λίγο όταν μείναμε με 10. Έμεινε πίσω αυτό. Και γιατί να μην βάλει το Λιμιό όταν αυτοί θα παίζουν με back εκεί? Δεν θα έχει εξτρέμ. Παίζει 3-5-2 λες. Ναι. 3-5-2. Εντάξει, θα πάμε τώρα στον back. Γιατί αν παίξει με το Λιμιό δεξί back. Μισό λεπτό. Λέω αυτές οι καινοτομίες. Καινοτομίες, καινοτόμε. Κωστή, μισό λεπτό να τα πάρουμε σειρά. Ρωτάω φίλο, τι μπιπ γίνεται ρε, με το Βέρμπλουμ? Μόλις είδα τώρα στο κέντρο να περπατάει με πατερίτσα. Ο Βέρμπλουμ έχει ένα θέμα με την πτέρνα του. Πτέρνα του είναι. Ναι. Και θα είναι άλλο ένα μήνα έξω. Ο Βιερίνια θα επιστρέψει τέλος Οκτώβρη. Να ξέρεις. Μανούλα μου, ο Βέρμπλουμ. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ, μανούλα μου. Βέρμπλουμ. Λοιπόν. Τέτοιο τεμπελόσκυλο δεν έχει περάσει αφού ποτέ. Αυτό το πετύχαμε σε περίπτωση. Εγώ τον είδα από τη μάπα του. Λέω αυτό. Ναι, κλασικότατο τεμπέλη. Να έχω εγώ επιχείρηση. Ναι. Ό,τι επιχείρηση να είναι. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων τον θέλει. Πιτσαρία θα τον προσλάβανε. Και να μου φέρουν το Βέρμπλουμ. Να το δω να μπαίνει από την πόρτα αργά αργά. Του πω εσύ θε να πιάσει δουλειά. Όπως είσαι, φύγε. Στροφή. Φύγε γιατί παραβόνος. Σε βλέπω ότι είσαι και κομμουνιστής και θα μου ζητάς εργατόρες. Εικοσάρικο! Εικοσάρικο! Δρόμο! Εικοσάρικο! Σε βλέπω για κομμουνιστή. Μισό λεπτό! Για τεμπελόσκυλο κομμουνιστή, δρόμο. Είπαμε, ο κανονισμός ήταν. Δεν θα πεις τη λέξη κομμουνισμό, την είπες. Εικοσάρικο θέλω τώρα. Παρακαλώ. Λοιπόν, Άρης Λάρισα, τι είπες? 0-1. Τέλος. Ατρόμητος Αθηνών Πανετολικός. Είναι οι δύο που δεν έχουν πετύχει νίκη ως τώρα. Χι, με γκολ χωρίς. 1-1. 1-1. Εγώ λέω κάποιος απολυθεί εδώ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται. Εγώ τους είπα, διώξτε τον τον Αναστασίου. Ή ο Αναστασίου, άλλος ο Πορτογάλος εδώ που ήρθε. Ο άλλος δεν είναι κακός. Δεν κακός, αλλά είναι Πορτογάλος. Και έφαγε τρία. Δεν τους γουστάρω τους Πορτογάλους προπονητές. Ναι. Ολυμπιακός Λαμία με το ρεπορτάζ να λέει ότι ο Μάρτινς θα βάλει μέσα Αβραάμ Παπαδόπουλο, το Ρωσίδη, θα κάνει μεγάλο ρωτήσιο γιατί μέσα εβδομάδα υπάρχει το μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα. 3-1 θα φάει. Θα φάει κόλλα από τη Λαμία. Με τον Ρωσίδη και τον Αβραάμ. Θα βγάλει μπλούζα και Λαμία μετά, άμα είναι. Γιατί πέρσι έβγαλε διπλό. Πώς δεν έκανε και η Λαμία καμιά μπλούζα? Δεν έκανε μεγαλύτερη ομάδα η Λαμία από τον Άρη. Έβγαλε διπλό στο Καρασκάκη. Δεν έβγαλε που πέρασε το κύπελο. Έλα, βρε, πέταξε το αεροπλάνο εσύ τώρα. Το αεροπλάνο το πέταξε οι οπαδοί. Μην μπερδεύεσαι. Άλλο οπαδί, άλλο διοίκηση. Άλλο η οπαδί, άλλο η οπαδό μπορεί να κάνει ότι κουστάρει. Α, κάνει το λαό του. Λοιπόν, εγώ λέω Ολυμπιακό Λαμία 2-3 γκολ. Παρακάτω. Εσύ τι είπε? 3-1. Εγώ λέω 2-3, δεν νομίζω να φορτσάρει πολύ, θα το πάρει ο Ρελαντή. Ναι. Όφι Αστήρ Τρυπόλεως. Όφι Αστήρ Τρυπόλεως. Αστήρ Τρυπόλεως. Ναι. Διπλούρα. Διπλούρα, ο Αστήρ. Ναι, ο Αστήρ. Αστήρ, διπλούρα.
πόσο, χωρίς γκολ, με γκολ, πόσο βλέπεις, πόσο το ζυγίζεις. 0-1. 0-1 και φύγαμε για τελικό. Εντάξει, Κωνσταντίνε, εγώ τον Όβι το σέβομαι. 1-1 το βλέπω. Θα κάνει μια γκελίτσα. Χι 2 το δώσουμε διπλή. Έχει 2 χι. Κάνει ένα 80 αυτό, πιάνει πάρα πολύ. Πιάνει ρε, εσύ. Χι 2 διπλή ευκαιρία, ρε παιδάκι μου. Ναι, ρε, εγώ αφού σε λέω, πιάνει, πώς δεν πιάνει. Χι 2 διπλή. Ο Όβι δαγκώνιο τώρα, είναι δυνατό. Όβι. Όβι δαγκώνιο. Κάτσε, στο δώσω τώρα περίμενε. Κατευθείαν. Όφι 3-40-3-30 το διπλό, χι 2 δίνει 1-70 περίπου. Καλά είναι. Εντάξει, οκ, okay, προχωράμε. Καλό, ασφαλές. Πάμε γιατί θα σταματήσουμε στον ΠΑΟΚ να πούμε και τα νεούδια. Ξάνθη Βόλος Νούπου Σου. Ο Μπέος. Χι. Χι, ε. Αμέ. Θα δώσει κανένα ντεσού για το μάτς αυτό. 0-0. 0-0. Σκέτο ξηροσφύρι θα το πιούμε το καφέ. Να ανακατευτεί ο Μπέος με τον άλλο τον πρώτο και έρθει 4-4. Α, έχουμε και τέτοια μπερδέματα. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Πιθανή ισοπαλία στα πηγάδια λες. Ναι. Και εγώ δεν βλέπω την Ξάνθη να κερδίζει το Βόλο. Βόλος μου αρέσει πιο πολύ σαν ομάδα. Έτσι. Το βάλουμε στην εξάδα, μου αρέσει. Ποιον? Το Βόλο. Για να στηθεί να περάσει. Όχι, δεν σκέφτηκα έτσι εγώ. Καθόλου. Είναι ωραία ομάδα. Έχουμε τσιπουράκια, ταξιδάκια στα playoff. Ναι, ναι, ναι. Ψαήρη, Πετροτό, θα κατεβαίνουμε. Φιλίες με το. Εντάξει, να κάνουμε. Πανιόνιος Παναθηναϊκός. Εδώ σε θέλω τώρα, καρδιά μου. 1-1. Χι, το βλέπεις, διπλό. Να πάρει φορά τώρα η Πανά, θα πάρει να τους καθαρίζει όλους. Χι. Χι, να πάρει ένα βαθμό Πανιόνιος γιατί ξεκίνησε. Και πάμε στον ΠΑΟΚ. Τώρα, πριν πάμε στον ΠΑΟΚ στο αποτέλεσμα, πάμε λίγο να δώσουμε και νεούδια για τον ΠΑΟΚ που ετοιμάζει να κάνει lifting σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Τι θα κάνει, δηλαδή. Φαίνεται ότι ο φίλος μας ο Ζήφκοβιτς θα ξεκινήσει. Κάνει το αλκοτέστ. Θα τον κάνουμε αλκοτέστ. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δούμε τον Μπίσεσβαρ πίσω από τον Φορ και τον Στοχ. Στη μία μπάντα. Και τον άλλη μπάντα. Στην άλλη μπάντα θα είναι ο Λιμιός. Στη μία μπάντα, στην άλλη μπάντα. Ο Στόχ σου λέω. Λιμιό με Στόχ. Ναι. Θα αλλάξει το σύστημα δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα κάνει, πώς θα το και θα έχει τον Μπίσεσβαρ δεύτερο φόρο, ας πούμε, κάπως έτσι. Δεν υπάρχει δεύτερο φόρο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι δεκάρι. Δεκάρι λες, φαγωθήκατε. Ο Μπίσεσβαρ, να σας πω όλους, είναι ακραίος επιθετικός. Ναι. Εμείς τον βαφτίσαμε δεκάρι όταν ήρθε στην Ελλάδα, γιατί τότε θυμάσαι που λέγαμε θέλουμε δεκάρι, δεκάρι. Είδαμε ότι ξέρει ένα τόνο μπάλα. Ήταν εξτρέμ δηλαδή. Παντού. Βάζαν εξτρέμ. Φέγενοντ, Καϊσέρι, ήταν εξτρέμ. Εκεί ήταν η θέση του. Ακραίος αριστερός. Εκεί. Εδώ τον βαφτίσαμε γιατί ήταν μπαλαδόρος, το βάλαμε στο σύστημα από πίσω. Εάν παίξει έτσι, αλλάζει το σύστημα. Ναι. Πάει να πει ότι. Αρχίζει και αλλάζει. Και υπάρχει ένα σενάριο, όπως λέει το Μέτρος προς σήμερα, να δούμε τριπλέτα. Τώρα δεν ξέρω τι. Να δούμε Βαρέλα, Κρέσπο και Ίγκασο στην ίδια δεκάδα. Πώς θα τους δούμε αυτούς τους τρεις? Μόνο άμα παίξουν 3-5-2, έτσι δεν είναι? 3-5-2, άμα παίξουν. Εκτός αν παίξει ο Κρέσπο στη μία μπάντα ως back. Παίζει και αυτό το σενάριο. Να δούμε Βαρέλα, Ίγκασο, στόπερ. Γιατί το γράφει εδώ το σενάριο. Και Κρέσπο δεξί back. Κρέσπο δεξί back, ακριβώς. Ναι. Και στο αριστερό Γιαννούλης. Βαριά ομάδα. Θα σε βαρύ, ε. Βαριά ομάδα. Και πόσο μάλλον τον άλλο δεν έχει και εξτρέμ, έτσι. Ίσως τώρα δεν ξέρω, γιατί θα παίζει με 3-5-2 ξεκάθαρο η ΑΕΚ. Η πιο άστοχη θέση είναι του Κρέσπου δεξί μπακ. Ναι. Χωρίς να βγαίνει από εκεί παίκτη. Ναι. Θα βγαίνει ένα μπακ, ο Χουλτ θα βγαίνει. Τζάμπα, να είχαμε να λέγαμε ότι έχει χώρο εκεί, καλύπτει, έχει ένα παίκτη τζάμπα. Και θα βγει το γρήγορο με τον αργό και μπακ να βγει. Ναι. Δεν είναι. Υπάρχει ένα σενάριο. Αυτό το λένε οι δοκιμές που είδανε οι Πορτογάλοι. Τότε είναι άχρηστος αυτός ο μπακ που πήρατε. Ο καλύτερος δεξί μπακ της Πορτογαλίας. Ο Ροντρίγκο Σουάρες. Άμα βάλετε τον Κρέσπο δεξί μπακ σε αυτό το μάτς, ο καλύτερος δεξί μπακ που σας λέγανε. Μαζί σου. Είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Μαζί σου. Τι ψέματα θα πούμε. Άρα δίνω ότι αυτή τη μεταγραφή και αυτή η μεταγραφή αποδεικνύεται λίγη. Τι είναι. Άμα ο καλύτερος δεξί μπακ, αυτά που μας τα λέγατε από τα γραφεία της ΠΑΟΚ. Ο καλύτερος δεξί μπακ. Από Πορτογαλία. Ψηφίστηκε. Ο καλύτερος δεξί μπακ του Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι. Οι Πορτογάλοι που είναι σαν τους γύφτους. Δεν ξέρω τι είναι. Ζουρνάλ. Πορτογάλ. Πορτογάλ. Τζουγαδόρ. Πορτογάλ. Λοιπόν, θα επιστρέψω με το σκορ που βλέπεις για το ματς. Έτσι. Μετά να έχουμε λίγο εδώ σασπένς. Να σκέψω το καλά. Εσείς αυτό που δεν σκέφτεστε σίγουρα είναι ότι θα πρέπει να πάτε στο Ρίτζες Καζίνο όσοι γουστάρετε, διότι οι κληρώσεις για το Caror Cash συνεχίζονται. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο καζίνο, θα πάρετε τους λαχνούς. Περιμένετε κληρώσεις Παρασκευή, Σάββατο 1:30 τα μεσάνυχτα, Κυριακή 12:30 για 5.000 μετρητά και ένα Renault Twingo, παρακαλώ. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, αμέσως τώρα με το πολιτικό του δελτίο ειδήσεων. Για να καταλάβετε τι εννοώ, στις μέρες μας το smartphone μας είναι η προέκταση του χεριού μας, κάνουμε τα πάντα μέσα από αυτό. Και αν χαλάσει, τρελαινόμαστε, είναι λογικό. Το WinOne πάντως είναι εδώ για να μας λύσει τα χέρια μία για πάντα, καθώς σας δίνει δυνατότητα να επιλέξετε δωρεάν νέο smartphone. Και ποιο είναι το καλύτερο? Αν χαλάσει, σου δίνουν για όσο χρειαστεί συσκευή αντικατάσταση για να μείνει χωρίς smartphone ποτέ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η WinOne δεν θα βρει πουθενά αλλού τέτοια προνόμια. Μπαίνετε στο win.gr, κάθετος WinOne και ενημερωθείτε. Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα εδώ με Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο, με Καζαμπάκα.
Θέλω να πάμε αμέσως μετά σε ένα θεματάκι εκτός Ελλάδας, αλλά πρώτα να τελειώσουμε αυτό που έχουμε αφήσει στη μέση. Τι Κώστα. Αφήσαμε στη μέση. Αφήσαμε το σχολιασμό του παιχνιδιού ΠΑΟΚ ΑΕΚ και τη σούμα γενικότερα. Τι κρατάμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Επομένως είπαμε τις σκέψεις του ΠΑΟΚ. Μεγάλη απώλεια ομάδος. Μεγάλη απώλεια ομάδος. Γιατί παίζει 3-5-2 η ΑΕΚ που παίζει με back δηλαδή και όχι με half, με extreme. Και εκεί θα είχε ελευθερία ομάδος να ανεβαίνει πιο πολύ ψηλά. Ναι. Αν βάλεις τον Κρέσπο ή το άλλο το παλτό που πήρατε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κάτσε να το δούμε άμα είναι παλτό, ρε φίλε. Μόνο και μόνο που σκέφτεται ποιο να βάλει τον Κρέσπο ή τον άλλο είναι παλτό. Υπάρχει ένα, το δοκιμάζει. Άμα το δοκιμάζει τώρα, άμα άλλο είναι μπακ, τώρα τι πλάκα με κάνει τώρα. Ναι, η ΑΕΚ θα παίξει με ένα κλασικό 3-5-2. Ναι. Οι τρεις στην άμυνα είναι λίγο πολύ γνωστοί. Ναι. Έτσι. Ναι. Η σταθερή ο Τσικρίσκι, ο Βράνιες, ναι. Ο Μπακάκης. Ναι. Έτσι. Στα χάφη υπάρχει ένα θέμα. Ποιο θα πλαισιώσει το Σιμόε, αν θα είναι ο Κρίσης ή ο Γαλανόπουλος. Μια ή άλλη είναι. Ναι. Μέτρη είναι και οι δύο. Μπροστά σίγουρα είναι ο Λιβάγια μαζί με τον Νέλσον Ολιβέρα εφόσον επιστρέφει. Και υπάρχει και εδώ άλλο ένα ερωτηματικό. Θα παίξει ο Αλμπάνης ή ο Βέρντε μπροστά από αυτούς. Δεν παίζει ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος σίγουρος. Είναι ο ένας ο σίγουρος. Τι ένας σίγουρος. Ο ένας ο σίγουρος είναι ο Μάνταλος. Τι Μάνταλος. Τι Μάνταλος. Ρε παιδάκι, τρία στόπερ. Τρία στόπερ. Δεξί μπακ ποιο είναι. Δεν έχει ο Παολίνιο. Πώς δεν, Μπακχάφ. Ο Έλντερ απ' την άλλη. Ποιος Έλντερ, Λόπες. Ο Λόπες, ο Έλντερ Λόπες. Ναι. Ωραία, πέντε. Ναι. Τερματοφύλακας έξι. Ναι. Δύο χαφ. Είπαμε οχτώ. Ποιοι είναι δύο. Ο Γαλανόπουλος με τον Σιμόες. Ωραία. Οχτώ. Σιμόες. Δύο φορ. Και ένα δεκάρι. Και ο Μάνταλος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή είμαστε. Ωραία. Έχει θέμα στον άξονα. Έχω θέμα πολύ στις ώρες στον άξονα βλέπω. Πολύ πράγμα. Γίνεται πανζουλισμός εκεί. Γι' αυτό και εγώ δεν θα έβαζα παίχτη. Συμφωνώ εδώ πρέπει με πρέπει να φτάνει στην μπάλα μέχρι. Δεν θα έβαζα ζαμπά με τίποτα σε αυτό το μάτσο. Ναι. Τουλάχιστον για αρχή. Να δω πώς θα πάει το κέντρο. Να δούμε τις μάχες που θα γίνουν εκεί. Λοιπόν, θα δώσω αποτέλεσμα. Για να κάνουμε σούμα. Κακό ποδόσφαιρο. Κακό ποδόσφαιρο στο ΆΚΑ, κυρίες και κύριοι. Ναι, φιλάμε ναι. Τα νότα μας και δυο. Προσέχουμε να μην χάσουμε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά η ΆΚΑ θέλει να σπάσει το ΑΕΤ του ΠΑΟΚ. Τι με νοιάζει. 39 μάτσα ΑΕΤ είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν με νοιάζει. 39. Και τι να κάνει. Τι να κάνει. Θέλει να σπάσει. Σου λέει έρχονται εδώ. Μας παίρνουν το κύπελο, τους το κουβαλάμε και όλα αυτά. Τι θα κάνει δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα κάνει. Ένα αντεράκι, ένα 80 και είσαι μέσα. Ένα-ένα το βλέπω. 1-1-1-0, 0-1, 0-0. Σφιχτό μαζεμένο. Δεν έχει. Ποιο είναι από όλα τα παιχνίδια για να το κλείσουμε και να πάμε λίγο σε άλλα θέματα και σε αποδοσία το σημείο σου. Ποιο θα διάλεγες. Σου λέω ένα ρε παιδί μου. Άρης Λάρισα είπε σφιχτό. Ατρόμητος Πανατολικός τι είπε. Χ είπε. 2-3 είπα εγώ τον Ολυμπιακό. Όφη Αστέρας είπαμε Χ. Ξάνθη Βόλος είπε δεν χάνει ο Βόλος. Πανιώνιος Πανακός Χ. Ποιο είναι πιο αυτό δύναμη. Το Πανιώνιο. Το Χ. Το βλέπω πολύ χι. Πολύ χι τον Πανιώνιο. Δεν βλέπω τον Πανιώνιο με τη φόρα τώρα, με την ορμή που έχει, με Περέα. Δεν παίζω Μακέδα, να πούμε έτσι ενημερωτικά. Ποιο θα βάλει, ποιο πάει παίξει σέντερφορ. Έλατε, καλό ερώτημα αυτό. Πώ θα βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός. Με τον Καπετσί θα βάλουμε, ποιο θα βάλει. Ποιο θα βάλει γκολ. Εντάξει, Κωνσταντίνε, εσύ είπα, εντάξει, εμεί κάνουμε πώς θα βγει over αυτό το μάτ. Ναι, δύσκολο να βγει over, Πώ θα βγει. Γιατί πώ θα βγει, γίνει μια στραβοκλωτσιά. Μια αναγκέλ, δεν θέλει και πού. Έκανα χαζό πέναντι. Θα έχει πολλά φάουλ, θα έχει ντέρμπι, θα είναι. Αναρωτήθηκε πώς βγήκε ο over το Μασιντούμπα και όχι απλά over, over 3,5. Τι. Έγιναν δύο φάσεις στο 5, στο 3 και στο 5. Ξαναπέχτηκε μπάλα μετά από 40 λεπτά. Ωραία. Δεν έγιναν φάσεις. Και τους δυο τους βόλεψε. Ναι, βγήκε over. Γι' αυτό σου λέω που μου είπες πώς βγήκε και θα βγει αυτό το match over. Λοιπόν, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα. Μεσοβδόμαδα θέλω να την πω αυτήν την ιστορία για να μην τρελαινόμαστε εμείς εδώ. Λαό. Λοιπόν. Μεσοβδόμαδα υπήρχε ένα παιχνίδι κυπέλου στην Αγγλία. League Up. Chelsea Grimsby. Η Grimsby είναι μια μικρή πόλη 35.000 κατοίκων. Επανομή. Έτσι. Κιλκής. Και καλά έπεσε επανομή γιατί είναι και μάρινες στο παρατσούκι του. Ψαράδες κάνουν, ράνουν μια χαρά. Μηχανιώνα. Λέγει. Φαντάσου, παίζει Ολυμπιακός επανομή, ρε παιδί. Ωραία. Μου. Και τι έγινε. Okay. Τετάρτη. 9.30 ώρα το βράδυ. Ναι. Πόσο κόσμο στην Grimsby λες να πει. Η Grimsby είναι ομάδα τέταρτη κατηγορία στην Αγγλία. Σε ποιο γήπεδο παίχτηκε. Στη Τσέλσι. Στη Τσέλσι. Ναι. Και πώ ήταν τη Grimsby. Ναι. 1000 άτομα. 5.000 κόσμο. 5.000 κόσμο. Η Grimsby λοιπόν τέταρτη ομάδα κατηγορία που λέμε για λαού, μια πόλη λαού, 35.000 κατοίκων. Τι είχε 5.000 κόσμο Τετάρτη 9.30 ώρα το βράδυ. Την άλλη μέρα πήγαιναν δουλειά το πρωί. Κοίταξε τώρα. Ναι. Του λαού στην Ελλάδα ναι. Του έπιαξε ο Μπούζα και ο ναι. Νικολαίδη. Λες, ε. Ναι, δεν είχαν ομάδες και ιδιαίτερα ο δικός μας. Δεν είχαν μεγάλες ομάδες. Καλό σχολείο Μπούζας, ρε φίλε. Δεν είχαμε ομάδες. Δεν είχαμε ομάδες. Δεν ναι. Είχαμε ομάδες mm-hmm. Και φτιάχναμε λαούς για να υποκαταστήσουμε να πούμε, και να πουλήσουμε να πούμε. Και το προϊόν. Η απόσταση είναι μεγαλύτερη. Λάθος. Το προϊόν. 500 είναι Θεσσαλονίκη. Αυτοί ταξίδεψαν 600 χιλιόμετρα και.
Μην μιλάτε 9 για λάθος. 9.30 το βράδυ φύγανε 12 από το Λονδίνο. Εσείς την παραβατικότητα και την αλητεία την κάνατε να πούμε κόσμημα. Για την ιστορία έχασαν 7-1. Εντάξει. 7-1. Τον κόλλο του πανηγύρισαν όμως. Το ξεσάλωσαν και κάθισαν μισή ώρα, 3-4 μετά και πανηγύριζαν μαζί με τους παίχτες. Ωραία. Το γούσταραν. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Απόλαυσα, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο είναι. Για αυτούς, όχι για εσάς. Ναι, για εμάς δεν είναι. Για εμάς είναι κάτι άλλο. Απλά ήθελα να το αναφέρω. Μπα και αλλάξουμε μερικά μυαλά. Είστε απολύτιστοι. Είμαστε μαμελούκοι. Είστε κογκολέζοι. 5.000 κόσμος η Grimsby, τέταρτης κατηγορίας, 600 χιλιόμετρα, 9.30 ώρα το βράδυ. Τα λέω όλα, φτάνει. Δεν και εμείς τρίτη κατηγορία. Ναι. Και εμείς άμα πάνε καμιά 500 άτομα, είδες λαό. Τι λαό ρε φίλε. Και εμείς, τρίτη κατηγορία η Μηχανιώνα. Ναι. Σου ρίξαμε 3-2 με το Σταμίδι. Αλλά Σταμίδι φιλαρά, καλημέρα. Τέσσερις ομάδες βγαίναν οι δύο να προχωρήσουν. Ναι. Και ήρθε ο Βουλινός, μας έδωσε λεφτά ναι. να κερδίσουμε το Βόλο αλλά... για να μην πηγείτε τρίτη στον Όμιλο. Τι ωραία ιστορία μου είπες ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ήρθε λοιπόν, ο Βουλινός, έδωσε λεφτά. Βουλινός χωρεμένος, τάξη, τώρα διαγράφονται. Ναι. Πριν νίκης, να κερδίσει η Μηχανιώνα το Βόλο. Γιατί? Για να βγει η Μηχανιώνα και ο ΠΑΟΚ και όχι η Μηχανιώνα και ο Βόλος. Εντάξει. Εκεί καταντήσατε. Εντάξει. Να δίνετε λεφτά στη Μηχανιώνα. Αυτά το 80. Το 90. 90-91. Λοιπόν, κερδίσαμε εμείς την. Εσύ τι είσαι Μηχανιώνα τώρα ξαφνικά, Ποσειδόν. Δεν κατάλαβα. Ε, τι είσαι τώρα Μηχανιώνα, καταλάβω ρε παιδί. Είμαι αθλητής εκεί. Α, αθλητής, εντάξει, οκ. Okay. Ο Μάκης πάντως είναι ο φίλος μας που δουλεύει στο μετρό και μου στέλνει φωτογραφίες ότι δουλεύουν εδώ πέρα. Σκοτωθήκανε, ναι. Έτσι. Καλά. Λοιπόν, πάμε άμα λίγο δουλεύατε, άμα δουλεύατε θα είχαμε μετρό. Πού δουλεύετε, ρε. Δεν φταίνε τα παιδιά που δεν πέφτουν τα κονδύλια και τους διακόπτουν συνέχεια. Τα παιδιά τη δουλειά τους κάνουν. Τα παιδιά είναι 10 άτομα, δουλεύουν οι δύο. Ο ένας παίρνει τους φραπέδες, ο άλλος ξαπλώνει. Τι παιδιά. Δουλεύουν, λέει στο μετρό. Ναι. Τι ναι. Καλησπέρα. Δουλεύουν, τι να κάνουν. Τύπο, πώς δουλεύουν. Άμα δουλεύουν, γιατί δεν γίνεται το μετρό, πώς δουλεύουν. Ρε φίλε, πρέπει για να δουλέψουν, πρέπει να πέσουν χρήματα. Και τι να κάνω. Άμα σταματάει η χρηματοδότηση, τι θα κάνουν, θα δουλεύουν τζάμπα. Αυτό λέμε. Είπα εγώ να δουλέψουν τζάμπα. Τι λε. Από πού δουλεύουν. Τι κάνουν δηλαδή. Σκάβουν, Πόσοι σκάβουν. Όσοι σκάβουν. 40 άτομα δεν να είναι λάβω. Όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι. Αν η ιδιωτική επιχείρηση είναι από πάνω και του επιτηρεί και του λέει. Άσε με ρε κουλιάνε πρωί πριν με την Ελλάδα σου να πούμε. Που γιατί σκάβουνε. Εσύ που μένεις. Άσε με. Σε άλλη χώρα μένεις. Τρεις μήνες ένα πάρκο, δυο τούβλα βάζω. Τα παράτα με πρωί πρωί. Λοιπόν, μάχημος. Ποιο μάχημος. Ο Νέλσον Ολιβέρα. Προπονήθηκε, μπήκε στο πλάνο έτοιμο για το 3-5-2 με τον ΠΑΟΚ. Πρωτοσέλιδο. Τη Sport Time. Ο Νέλσον Ολιβέρα δείχνουν πόσο σοβαρά βλέπουν το μάτς. 30.000 εισιτήρια τώρα έχουν προπολίσει μαζί με τα. Δηλαδή αυτοί χτυπάνε στον άξονα. Ναι. Εσύ έχεις καλά άκρα. Αλλά τα καλά τα άκρα σου λείπει να πούμε ο Μάτος από τη μια μεριά. Ναι. Και οι άλλοι σου είναι ντεφορμέ. Ποιο είναι ντεφορμέ. Ο Ζάμπα και ο Λιμιός. Δεν θα τον βάλω τον Ζάμπα. Ναι. Θα δοκιμάσουμε κάποιον άλλο. Μάλιστα. Αυτό λέμε. Γιατί Μάλιστα. ο Γιανούλης από τη μια. Άρα εσύ περιμένει από τα άκρα σου να πάρει το μάτς. Κάπως έτσι. Κατάλαβα εγώ τώρα. Κάπως έτσι. Και άλλοι από τον άξονα. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Σωστά μιλάς. Το κόσμο του ΠΑΟΚ των πλαγίων επιθετικών. Και ο κόσμο τη ΣΑΚ που παίζει τον άξονα. Μάλιστα. Ωραία. Τα βρήκαμε, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το προσέγγιση θα πουλήσει. Μάχημο Νέλσον Ολιβέρα έχουν ξαφνικά όλες τις εφημερίδες. Δείγμα το πόσο σέβονται το μάτς. Έτσι μπήκε το θηρίο η Sport Day. Πάλι προπονήθηκε κανονικά και παίζει στο μεθαυριανό παιχνίδι. Ξέρεις τι θα πουλήσουν αυτοί. Τι θα πουλήσουν. Άμα ρωτήσουν. Άρε πάω, πάνε κάτω μια. Άμα... Κάνε μια κηδεία εκεί 0-1 να έχουμε 50.000 αγάλματα. Τραγουδάμε όλο τον Πουλόπουλο. Ε? Άμα χάσετε τον προπονητή, το κρατάτε. Τα είπαμε αυτά. Μπράβο. Δεν αλλάζει αυτό. Το κρατήστε το στίγμα. Θα πάμε 2 του Νοέμβρη με τα σκυλάκια μας να κάνουμε φωτογραφίες. Έτσι. Τελείως στόχα στο στίγμα. Απλά περιμένουν να περάσουν οι μέρες. Προπονητή θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι. Έχω ένα μήνα ακόμα δηλαδή. Έχει ένα μήνα. Έχει καμιά διακοπή αυτό. Έχει διακοπή. Πού πια είναι. Θα παίξουμε τον Αστέρα Τρίπολης και μετά έχει διακοπή. Έχει διακοπή. Τελείωσε. Πάει το στίγμα. Σκολοεθνικές αυτές εδώ πέρα που μας τραβάνε πίσω. Λοιπόν, έχει χτύπημα εδώ η Sport Day αφοσιωμένο στο δικέφαλο Αμπέλ Φερέρα. Α, εκπουλάει. ΑΕΚ πουλάει, ναι. Άμα αρρωστήσουν δύο περιπτεράδες στην πλατεία Χαλανδρίου, ναι. δεν πουλάει ούτε φίλο αυτό. Δεν πουλάει ΑΕΚ. Ναι. ΠΑΟΚ πουλάει. ΠΑΟΚ πουλάει. ΠΑΟΚ πουλάει. Ναι, ΠΑΟΚ. Κατεβαίνει ο αήτος πρωταθλητής και ταμπλούγος κάτω στην Αθήνα και θέλουν να τον κερδίσουν. Που ισοφάρισε τον Τερζή στο 97. Συμβαίνουν και αυτά και στην καλύτερη οικογένεια. Και η Παρίς Ζερμέν έχασε από τη Ρέμπτρο χθες 0-2. Η χιλιοστή ομάδα της Ευρώπης, ο ταμπλούγος. Δεν είναι χιλιοστή. Ναι. 80 είναι. Η 80 ομάδα. Θα πάρουμε φορά του χρόνου. Τι να κάνουμε, για Ελλάδα λέμε. Που επεκλείστη από το χωριό ρε. Εντάξει, και η Παρίς Ζερμέν έχει βάλει ένα δις ευρώ και δεν έχει πάει ποτέ τελικό Champions League. Τι να την κάνουμε. Βάζει και ήρθε η Ρέμπτρο και τη έριξε 2 προχθές. Έχει τον ανάλογο Σαββίδι φαίνεται. Δεν πέρα. Έχει Σαββίδι, έχει κάτι Σαουδάραβες έχει. Λοιπόν, Σαουδάραβες. Πάμε, έχουμε τζάμπολ και όποιος αντέξει. Τζάμπολ. Έχουμε και μπάσκετ. Και τώρα που πάμε μπάσκετ, ναι. να ενημερώσω τους φίλους του Άρη ότι θα είναι η χαρά του μπάσκετ φέτο αυτήν την εβδομάδα. Παίζει. Άρης πάω Κυριακή 6.30. Πού? Στο Αλεξάνδριο. Ναι. Τετάρτη Ηρακλής Άρης στο Ιβανόφιο Κύπελο. Ναι. Το άλλο Σάββατο Ηρακλής Άρης
στο πρωτάθλημα. Θα τα χάσουν και τα δύο οι Αργιανοί τα μάτς. Ποια θα χάσουν, τον Ηρακλή. Ναι. Ναι, γιατί στον ΠΑΟΚ παίζουν συνέδρα, του είναι δυνατή ο Αλεξάνδρου. Και από τον ΠΑΟΚ θα χάσουν. Εντάξει, ρε, γιατί θα χάσουν και τα τρία τα μάτς. Έχω ένα φίλο μπασκεμπολίστα, ναι. Το Γιάνκοβιτς. Φίλο σου είναι. Ναι, είναι φίλο μου. Πότε? Πολύ καιρό. Πολύ καιρό, ο Γιάνκοβιτς. Ο Γιάνκοβιτς. Ναι, και τι σε είπε ο Γιάνκοβιτς. Του λέω, τον πήρα τηλέφωνο χθες. Ναι. Του λέω, μην κάνεις καμιά βλακία και έρθεις στον Άρη. Θα πάρεις φράγκο, του λέω. Ε, τα ξέρει, τα ξέρει αυτά. Λέω, κοίτα, τους πάρεις τουλάχιστον κανιά μισά λεφτά μπροστά. Ναι. Προκαταβολή. Τα άλλα μισά. Δεν έχει ομάδα τώρα ο Γιάνκοβιτς. Είναι free, τι είναι. Ε, ναι. Στο χολαργό τα πήρες, του λέω τα λεφτά. Ναι. Τα πήρα. Ε, μια χαρά χολαργό. Στο εξωτερικό τα πήρες τα λεφτά. Ναι. Τα πήρα. Ναι. Και θα έρθεις στον Άρη. Ε, δεν θα έρθει, αφού άρεσε, νομίζω, έκλεισε με τις μεταγραφές. Πήρε τον Κάκης, ποιο πήρε. Μην τυχόν κερδίσει, του λέω, Κάικες. Μπράβο, Κωνσταντίνο, το συμβουλεύει σωστά, τον άνθρωπο τώρα. Γουλιέλμος, του λέω. Ναι, αλλά ο Γουλιέλμος τα άσβησε τα μπαν. Να τα λέμε όλα, εμείς πρέπει να λέμε τις ειδήσεις. Τις τιμωρίες με απλήρω τους παίκτες που υπήρχαν. Εντάξει. Άρα δεν έχει μπαν ο Γουλιέλμος και ο Άρης πλέον. Δεν ξέρω, μπαν. Τα άσβησε τα μπαν, έλα τώρα. Έχω ένα καλό εστιατόριο 2-3, λέω. Ναι. Φτηνά. Πάμε να φάμε. Μόλις φας το φέση του Αλιπασά. Τι πράγμα να πηγαίνουμε να τρώμε εκεί, του λέω, ρεβίδια. Γιάνκοβιτς. Τι πράγμα. Λοιπόν, Mercedes 6 αστέρων έχει τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ο Πεδουλάκης έχει μια συνέντευξη. Έχει χτύπημα για τον Μητρόπουλο και μη χειρότερα. Ευθυγραμμίστηκαν με τις διαδικτυακές επιθέσεις κατά του Ράμπο. Για γέλια και για κλάματα έχει χτύπημα. Το στηρίζει. Ναι, το στηρίζει. Ε, βέβαια το στηρίξει. Το στηρίζει. Όπως στήριξα εγώ το Γούναρη, στηρίζω και το Μητρόπουλο. Το στηρίζει. Γιατί εδώ στηρίζω είναι, Γούναρη είναι αστείος ο λόγος. Στηρίζω Γούναρη Μητρόπουλο. Ωραία. Και όσοι τρώνε μπούλινγκ. Το δεν... στηρίζουμε. Σε τέτοιου είδους θέματα από άτομα τα οποία είναι δώσε πρόεδρε, άστο. Ωραία. Δώσε πρόεδρε. Πάμε φως. Κλείνει ένα χρόνο σήμερα ο Γιγέρμα από τη μέρα που μπήκε δεκάδο Ολυμπιακού και δεν ξαναβγήκε. Και έχει τον Γιγέρμα κεντρικό έτσι θέμα. Ο Χαφ είναι αυτός. Ο Χαφ, ναι, αντιλαμβάνομαι. Αυτή είναι Χαφάρα. Ωραίο, αρέσει. Ε. Τέτοιου ήθελα στον ΠΑΟΚ. Γιατί έχουμε κακούς. Πέρσι οι Χαφάρες αυτές γιατί δεν με πήραν το πρωτάθλημα και τους πήρα εγώ με Σαχόφ. Τι πήρες εσύ? Σαχόφ και κάνει. Γιατί είσαι στο Βιερίνια. Α, Βιερίνια. Εντάξει. Στον Μπρίγκοβιτς. Α, τον Μπρίγκοβιτς. Μισό χρόνο τον είχα. Το μισό χρόνο σου ήταν στο μισό πρωτάθλημα. Μετά τον Τσούμπα έβαλε και αυτός πολλά, αλλά τον αδικείς. 7 έβαλε και ο Τσούμπα. Εντάξει. 9 ο ένας, 7 έβαλε. Άμα αλλάξει το στυλ παιχνιδιού θα βάλει ο Τσούμπα κι άλλα γκολ. Αλλά αυτό το στυλ δεν ταιριάζει. Το ξέρει και η κυφιά μου η Μαρίτσα. Μαρίτσα, κόκκινος. Κόκκινος. Πρωταθλητής. Φτιαγμένος ο Βαλμπουενά. Τρελό πάθος ο Ματιέ. Έχει το φτιάχνει το Βαλμπουενά εδώ πέρα. Εντάξει, εντάξει, δεν πουλάει. Δεν πουλάει, δεν πουλάει. Οι δύο όροι του Μάρτινς λέει πόσα κυριαρχούμε στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, δεν έχει πολλά θέματα. Τρίχες. Αυτός που βγάζει τα θέματα έχει να πάει κάνα δύο χρόνια με γυναίκα. Και έχει και θεματάκι ότι θα μπει με τη Λαμία ο Αβραάμ, ο Τωροσίδης και ίσως ο Σουντανή για να κάνει ρωτέσον εν ώψη Ερυθρού Αστέρα. Έτσι έχουμε Champions League την εβδομάδα που ακολουθεί. Τώρα θα βάλει δηλαδή τον Αβραάμ Παπαδόπουλο με τη Λαμία. Ε, με ποιον θα το βάλει. Αυτά, άμα το βάλει με τη Λαμία. Με ποιον το βάλει. Σου λέει αυτό Λαμία. Στην πράσινη έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ναι. Με τον Πελεκούδα, ο οποίο τι έκανε ο Παλίκαρος. Ποιο είναι ο Πελεκούδα. Ο βολεμπολίστα του Παναθηναϊκού πρώην του ΠΑΟΚ. Πελεκούδα. Και είχε πει ότι εγώ δίνω το 1/10 του συμβολέου μου για το ΠΑΟ. Lives. Τι είναι αυτό? Αυτό που θέλουν να μαζεύσουν τα χρήματα για να σωθεί ο Παναθηναϊκός και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Και σήμερα κάνει συνέντευξη και λέει: απορώ πραγματικά πως τόσοι Παναθηναϊκοί δεν έχει δώσει ούτε ένας έτσι μεγάλο ποσό. Κάνει ρόμπες. Τους κάνει ρόμπες. Και εγώ λέει: που δεν είμαι Παναθηναϊκός, είπα: δώσε το 1/10, το βοηθήσουμε. Πού θα το δώσουν? Στον Παναθηναϊκό. Ποια άτομα θα τα πάρουν τα λεφτά? Για να χτιστούν τα γήπεδα, για να η ομάδα να βγει από το αδιέξοδο με τον Αλαφούζο. Ένα λεπτό. Ναι. Είμαι εγώ, ξέρω εγώ να κάνω έρανο. Ναι. Με φάγανε από τα 50 εράνους, τα 48 μου τα φάγανε. Τα είπαμε, εσύ έπεσε. Δεν ξανακάνω. Δεν ξανακάνω. Είναι λοιπόν, θέμα επιβίωση συλλόγου, αλλά και να προσφέρουμε κάτι στα παιδιά μας και τις επόμενες δεκαετίες. Πρόσεχε. Ναι. Έχουν λεφτά οι Παναθηναϊκοί να δώσουν λεφτά. Δεν δίνει κανένας. Ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο που παίρνει τα λεφτά? Σε λογαριασμό του Παναθηναϊκού πάνε. Δεν υπάρχει φυσικό πρόσωπο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει Power Alive. Ναι. Συγκεκριμένο λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό. Δεν βάζω φράγκο. Δεν βάζει. Ωραία. Φεύγουμε. Έρχεται. Φεύγουμε, ξέρω, έχει 48 στα 50. Ξέρω. Δεν δίνω φράγκο. Ναι. Τι ποσοστό είναι αυτό, ρε άνθρωπε. Σέντς. Σέντς. Λοιπόν, χτύπημα ώρα για σπορ. Νέλσον Ολιβέρα μπήκε το θορυκτό. Περιμένουμε πώς και πώς. Το είπε και το έκανε. Κέρδισε τη μάχη. Και έχει ένα χτύπημα κάτω. Ξεκινά σήμερα η δίκη τα στημένα. Οι φίλοι μας η ώρα. Αυτό έπρεπε να το έχουν πολύ πιο μπροστά. Ούτε εμείς το έχουμε. Το έχουμε. Το έχουμε. Περίμενε, βιάζει, θα πάμε με το. Το έχουμε γιατί δεν είναι κανένα παοξής μέσα. Το έχουμε. Καλό αυτό. Άμα είχαμε κανένα παοξή, δεν το είχαμε κι εμείς. Κλείδωσε το 3-5-2. Ναι. Του Κωστένογλου. Σωστό. Σ' αρέσει το 3-5-2 της ΑΕΚ. Βέβαια, σέβεται τον ΠΑΟΚ. Το σέβεται. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, ο Μαδούλα, θα τον παίξω ανοιχτά. 39 μάτσα ήτος είμαι. Τι είναι, θα τον παίξω. Θα πάω 3-5-2, θα δώσω και την κατοχή. Σωστό. Ο Μαδάρα έχει ο ΠΑΟΚ. Ο Μαδάρα. Έτσι, αλλά χαφάρες, πες. Σε παίξω. Ο χαφάρες δεν έχει. Δεν έχει χαφάρες. Δεν αρέσει τα χάρη. Όχι, αρέσει. Μίσει. Με τα δόντια, δεν αρέσει. Με τα δόντια τα κίτρινα. Πιστεύω Μαουρίσιο τώρα. Έχω κόκκι, μη πρωί. Βρε. Τι Μαουρίσιο. Δεν σ' αρέσει ούτε ο Μαουρίσιο. Μ' αρέσει ρε παιδί. Να, σ' αρέσει. Μ' αρέσει υγιής όμως.
Θα επιστρέψει, δεν επιστρέψει τραυματίας. Τι θα γίνει. Ναι. Σαν το χλεμπονιάρι που βγαίνει από το νοσοκομείο. Λοιπόν, μέτρο στο μια που το είπε, πάνω-πάνω κεντρικό χτύπημα, η ώρα του ειδωλίου. Σήμερα αρχίζει η δίκη των σημαίνων αγώνων κατηγορούμενων στο Βαγγέλης Μαρινάκης, 27 παράγοντες. Πρώτο θέμα. Έχουμε το φίλο μας τον Τερζή, πρόκληση. Τον Καγκάτσο όταν τον είχαν υπόδικο, τον είχε βάλει πρώτο σέλιδο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κι εγώ, ναι. Γι' αυτό, ναι. Δεν θυμόμαστε και οι δύο, άρα. Μπράβο, εντάξει, έχουμε τρομερό αφιέρωμα και σήμερα πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια των παιδιών γιατί δούλεψαν πολλές ώρες. Έτσι, έτσι. Βλαχόπουλος, Παρθενάκης, ο Πετρίδης, τα παιδιά του μπάσκετ. Ξεκινάει τον μπάσκετ, έχουμε ρόστερ, ομάδες, συνεντεύξεις, προγράμματα, πρώτη σκόρερ. Θα ξεπουλήσει η μέτρος με τον μπάσκετ σήμερα. Γιατί, ρε. Βέβαια. Εγώ αυτά τα έπαιρνα μανιωδώς, με τρέλα τα μου πιτσίρικος. Θα γίνει. Με τρέλα τα έπαιρνα αυτά τα περιοδικά. Τρεις φορές τα περίπτερα θα ζητάνε για τον μπάσκετ. Πούλα τρέλα. Εγώ πάντως όχι, το λέω και το πιστεύω. Πολύ ωραία δουλειά, καταπληκτική δουλειά από τα παιδιά. Δεν λέω μπράβο όχι, τους. Ρε παιδάκι μου. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω εγώ τι δουλειές κάνουν εδώ και στο ερασιτεχνικό, έχουν κάνει και στο μπάσκετ. Κεντρικό θέμα lifting στο άκα. Ότι πουλάει τον μπάσκετ, αυτό λέω, ναι. Στην πόλη μας πουλούσε κάποια στιγμή μανιωδώς. Ναι, ναι. Πλέον το μπάσκετ έγινε μπασκετάκι δυστυχώς. Από τότε που πήγε κάτω στην Αθήνα. Ήθελες και το. Ήθελε να πουλήσει το μπάσκετ. Ναι. Τράβα μια πρώτη σελίδα. Ναι. Προκαλεί τον Γκάλιο Μητρούδης. Ο Θεός που έπρεπε. Ναι. Βέβαια, ρε φίλε. Αυτό ο καθοσπρεπισμός θα μας φάει. Θα μας φάει. Λοιπόν. Βάλε εκεί το Μητρούδη. Και τον καρδιολόγο του που λέει μην τον κολλάτε πολύ γιατί. Μπορεί να μάθει ο καρδιολόγο. Μην κύριε Λαπτό που λέει, σα παρακαλώ. Δεν θυμάμαι ένα νέο παιδί. Σα παρακαλώ, μην τον κολλάτε λέει πολύ. Λέει, γιατί λέει. Λίφτεξ ο Άκα, λίφτεξ ο Άκα από τον Φερέιρα. Ναι. Τα είπαμε ότι θα έχουμε αλλαγέ. Ποια είναι, λέει. Στοχ, βλέπω Φαλάκρα και τον. Στοχ και Ζίφκοβιτ. Το Μαλούχο βλέπω και τον. Ζίφκοβιτ και Στοχ. Αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο θα σώσουν τον Μπάοκ. Θα δούμε. Αν δεν δοκιμάσουμε δεν ξέρουμε. Ωραία. Μείον 6 τον Απόλλωνα πόντου και πρόσημο 20.000 για την πλασία ενημερότητα. Μα εγώ δεν τον καλατζίδι με το σκύλο. Μα είδε αλλά μείον 6 λέει. Με λέει ο σκύλος, ο σκύλος λέω, δεν μιλήσω από το σκύλο, δεν γίνεται να μιλάς, ναι. Χάκι ήτανε, χάσκι, μετά και χόκι επιπάγορε. Βλακίες των δημοσιογράφων μου. Ναι, αλλά μείον 6, δεν ξέρω τι. Πρόσεξε όμως τώρα εδώ, ο Ηρακλής για τις πλασίες νομερότητες έπεσε κατηγορία και το ρήμαξαν, το σακάτεψαν, τον κατέστρεψαν, έτσι. Είναι επειδή είναι εναρχική εκεί γι' αυτό. Τι εναρχική. Και μη μου πεις τώρα, μα μου δεν έχει κόσμο ο Ηρακλής, γιατί θα σου πω ότι ο Απόλλων πότε έχει λιγότερο κόσμο. Ρώτα τον πρόεδρό σου γιατί. Πάλι ο πρόεδρος με φταίει. Ρωτάω! Πώς γίνεται εσύ να τα ελέγχουμε όλα αυτά. Βρήσανε τη γιαγιά του Γιώργου. Να τα ελέγχουμε όλα αυτά εμείς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι παοξίδες είναι τόσο ευαίσθητοι άνθρωποι. Ναι, είμαστε. Που πήγαν στο ψυχολόγιο γιατί βρήσαν τη μαμά τη γιαγιά του Γιώργου. Τόσο ευαίσθητοι άνθρωποι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι οι παοξίδες. Λοιπόν, είναι εύθυκτοι. Είμαστε. Τους βρήσανε και είμαστε. Θα πάω στο ψυχολόγο, ναι. Για να σας αποκαλύψω λοιπόν ποιος είναι ο Ντάνι Άλβες της ελληνικής μουσικής. Είναι ο Γιώργος Θεοφάνους φυσικά. Ο άνθρωπος που ό,τι γράφει γίνεται χρυσή επιτυχία. Ρέμος, Βέρτης, Θεοδωρίδου, Τερζής. Ατελείωτη λίστα πραγματικά. Όσοι αγαπάμε λαϊκά τραγούδια, θέατρο Βεργίνα, ξεκίνησαν οι παραστάσεις μαζί με όλους εσάς που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram. Wind One, φίλες και φίλοι. Το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής σταθερής ίντερνετ και τηλεόρασης της Wind με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και έχετε ξεχνιάσει και αν τα χρειάζεται μόνο για συγκεκριμένες μέρες. Το Wind One έχει και απεριόριστα πακέτα data για μία εβδομάδα, ακόμα και για μία μέρα. Αν θέλετε, σε απίστευτες τιμές, μπείτε τώρα στο wind.gr, κάθετος Wind One και ενημερωθείτε. Λοιπόν, μπήκαμε τελευταίο ημίωρο. Γιατί κάνεις ντου και πέσιμο στα παιδιά που λένε το δελτίο ειδήσεων. Γιατί είναι αηδία αυτό το πράγμα. Έχουμε ένα κάρο διαφημίσεις. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ακούσω εγώ γι' αυτό. Κάντο σαν τον Αδρόνη. Μισό λεπτό. Έχουμε ένα κάρο διαφημίσεις. Μισό λεπτό. Και έρχεται εδώ η Σμαράγδα. Ναι. Τρία λεπτά και λέει το δελτίο. Τι καλά να κάνει το δελτίο. Τι να κάνει. Με νοιάζει εμένα αυτή που είναι στο στίβο. Ναι. Δεν ξέρει η μάνα του. Ναι. Και δεν ενδιαφέρει το δελτίο. Πρόσεχε γιατί έρχεται ο Ζαΐρης και σε βάλει στο δωματιάκι. Δεν θέλει να ακούσουμε το δελτίο. Α, μπράβο. Έλα, Ζαΐρη, αλλά το βάλουμε στο δωματιάκι. Μην χαμό τώρα εδώ. Πάει να πανηγυρίσει τον κόλ του Πάκου φωναχτά κάτω στο Άκα. Θα πάει γιατί τι νομίζει. Θα πάει. Ε, τσούμπα γκολ. Τσούμπα γκολ. Κολώνο. Μη. Στο ΑΡ θα πάει εκεί με τους αεξίδες τους δημοσιογράφους. ΑΕΚΑ, μπράβο. Αυτές τις γνωστές μπαριές. Αυτές τις γνωστές μπαριές. Έτσι δεν λέω μπροστά τη λέξη. Πω μπαριές. Όπα. Τι είπε. Με διαπίστευση. Όχι, δεν πήγατε. Μπορεί να μπει με ΑΡΤ. Με διαπίστευση ΑΡΤ. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές τώρα. 90-90-90. Ανοιχτό είναι το. Τι θέσεις γραμμές. Να ακούσουμε τα φιλαράκια, α πούμε μια καλημέρα. Δεν μα θέλουν να ακούσουν τα φιλαράκια. Δεν μου λες, ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο βρώμικη πόλη της Ευρώπης. Η Ελλάδα. Πόλη, είπαμε, ρε Κωνσταντίνε. Θεσσαλονίκη. Ρε Κωνσταντίνε. Όχι, δεν είναι το Θεσσαλονίκη. Άντε να το βάλω ένα κουζάκι στα γρήγορα. Βρώμικη, δηλαδή σε σκουπίδια. Σε σκουπίδια, ναι. Σε ψυχή. Σε σκουπίδια. Σε σκουπίδια. Σε αποτσίγαρα, σε ακαθασίες, σε ό,τι μπορεί να βάλει. Στην Ιταλία πρέπει να είναι. Ποια είναι η πιο βρώμικη πόλη στην Ευρώπη. Την Κόμο. Νάπολη. Όχι. Ποιο.
Δεν θα το πω ακόμα. Το πεις, δεν θα το πω, το αφήσω, αλλά δεν πάει ο νου σας με τίποτα και θα πείτε αν είναι δυνατόν. Θα πείτε ρε εσύ, τάδε πόλη είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες, το αφήνω αυτό να τρέχει. Παράγοντας ομάδος. Ναι. Αλφα Εθνικής. Ναι. Τι έκανε. Τι, δεν ξέρω τι έκανε. Τι παράγοντας ομάδα Αλφα Εθνικής. Οι αδελφές του. Α, ναι, ολοκλήρωσε άνθρωπε να δούμε. Τον κάναν μήνυση. Τον κάναν μήνυση παράγοντα. Γιατί πλαστογράφησε τη διαθήκη του μπαμπά του. Αλλά παράγοντα. Αλλά. Και ποια πόλη λες να είναι αυτή η ομάδα. Θεσσαλονίκη. 100%. Ε, είδες το βρήκα εγώ αμέσως. Εμείς είμαστε τίμοι. Προβλέψιμος είσαι. Α, σε ρε τώρα. Προβλέψιμος είσαι. Εδώ πολλά τι μηνύματα. Τι πλαστογραφία έκανε ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα πάει. Εγώ στη δίκη θα πάω. Ναι. Ακροατής. Θα πας. Ακροατής. Ναι. Ναι. Να όλο και θα πεταχτεί. Μπορεί να σε βγάλω και έξω από τη δίκη. Όχι, θα κάσω ήσυχα. Δεν θα μιλήσει εσύ. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε μία σοκατομμύρια. Βάζω στοίχημα. Θα μιλήσει. Θα σκοθεί, κάτι θα πει. Κύριε δικαστά, κάτι θα πει. Δεν γίνεται. Πώς θα το ράψει αυτό το φήμο το πολυβόλο, ρε, εσύ. Λοιπόν, Λάμπρου, διαβάζω μηνύματα αρκετά. Το Λάμπρου λέει γιατί το ξεχνάτε. Και αυτό λέει εξή. Δεν τον είδατε τρει μήνε. Δεν τον είδανε το Λάμπρου. Ναι. Δηλαδή, εγώ λέω ότι ο Λάμπρου είναι καλό. Αλλά σε τι κατάσταση είναι ο Λάμπρου. Και αν μπει ο Λάμπρου τώρα, δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά, τι θα κάνει ο Λάμπρου. Ναι. Εγώ λέω ότι ο Λάμπρου. Δεν ξέρω θα κάνει. Δεν ξέρω ο Λάμπρου, αν είχα το Λάμπρου και το Λιμιό, θα το έλεγα το Λιμιό, κοίτα γόνου. Θε να γίνει δεξιμπάκ. Φέρ το μάνατζερ εδώ. Θέλει να το κάνει. Δεν θέλει να γίνει. Δεν θέλει. Θα χάσει χρήματα. Τράβα στην Αθήνα. Θα χάσει χρήματα. Άλλο δεξιμπάκ, άλλο δεξί. Τράβα βρει ομάδα άλλο, να άλλο. Σε πληρώσει και ναι. Να σε βάλει εξτρέμ δεξί. Βρίσκει ομάδα. Με τα ίδια λεφτά που σου δίνω πάω. Βρίσκεις. Άλλο χαϊβάνι έχει. Θα βρεθεί. Θα το πάρουν τώρα. Έχει πολλές. Έχει χαϊβάνια νομίζεις. Ο Θανάσης απόλαυσαμε για την Grizzly. Κόλλησε ο γεγονός ότι ρε, εσύ κούλε είναι δύο ώρες πίσω όμως από εμάς. Εντάξει, δεν θα φύγουνε 12, θα φύγουνε 10.30. Ποια είναι η Grizzly, ρε. Η μικρή ομάδα της έδρας κατηγορίας που είχε 5.000 κόσμο μεσοδόματα. Έτσι, Τετάρτη. Εσείς 5.000 κόσμο εκτός έδρας πότε είχατε τελευταία φορά. Μεσοδόματα. Με εντός έδρας. Δεν θυμάμαι. Δεν γίνονται και εκδρομές. Αλλά ναι. Κόλλησες από όλα, εσύ Θανάση, ότι αντί για 7.30-9.30 οι άνθρωποι πάντως θα πήγαιναν το πρωί στη δουλειά τους. Έτσι. Και μέχρι να φτάσουν 6 ώρες ήταν άλλες 5. Κουλιανέ. Ναι. Αφού δεν μπορείς να κάνεις διαχείριση χρόνου στο πελατολόγιο σου, να πούμε. Τι μας βάζεις και παίρνουμε τηλέφωνο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τι να πω τώρα, τι να πω. Πάμε, πάμε. Καλημέρα. Μα τι μου βάλεις όμως, αδερφέ. Ναι. Έχεις δίκιο. Τι να πω, ρε φίλε. Μαζί σου με εγώ. Πάμε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα σας. Ω, να τόσο φωτάρας ο αμπόλας μου. Ανοίγω το κόρτεμα, το πόλι μπαγάζ. Ναι. Έχω τρεις σακούλες για τον κόκκινο και τη μία την κρύβω. Ναι. Επίτηδες. Επίτηδες. Άκου τώρα. Μας έφερε ο φωτάρας στα ζαβάτια χθες. Παίρνει ο κόκκινος ελέγχει. Οι φακές που είναι. Φακές ήθελε. Συγκεκριμένες πίσω από την τσάντα την αθλητική. Λέω ψάξε να τις βρεις. Οι φακές. Οι φακές που είναι. Τρώει φακές, σίδηρο. Με σάντουιτς. Για λέγε. Εντάξει, θες καλά πήγαμε. Καλά πήγαμε. Σε ευχαριστούμε και δημόσια για τα ζαζαβάτια μας έβρισε και από τα χωράφια σου. Εντάξει. Εντάξει, τι εντάξει. Μας έβρισε το ματούλα, γκοράκι, μελιτζανούλες, μια χαρά. Άκουγα τώρα τι έγινε, Νίκο. Ναι. Η Κώστα. Ναι. Προσφυγιστές και προπονητές δεν κάνουν λόγο για δόλο στους ψήφους για την ανάδειξη καλύτερου προσφυγιστή. Ναι. Ο αρχηγός της Εθνικής της Νικαράγουας, Χουάν Μπαρέρα. Ο Μπαρέρα, ναι. Ανέφερε ότι στην ψηφοφορία δεν ψήφισε. Αλλά η FIFA ανακοίνωσε στοιχεία ότι ψήφισε κατά σειρά Μέση, Κριστιάνο και Μανέ. Σωστά. Αυτός δεν ψήφισε καθόλου όμως. Και τον έβαλαν ότι και καλά ψήφισε, έτσι. Ναι, ναι. Το Μέση. Και από την άλλη ο προπονητής του Σουδάν φάνηκε λέει ότι ψήφισε κατά σειρά Μέση, Φαντάκ και Μανέ, ενώ στην πραγματικότητα έχει δώσει πρώτη ψήφο στον Μουχάμεντ Σαλάχ και μετά Μανέ και Εμπαπέ. Φαντάσου τι γίνεται τώρα εκεί στην UEFA, και τώρα, FIFA. Και ύστερα ο Κωνσταντίνος αμφιβάλλει. Στη FIFA, ναι. Στη FIFA έχετε πρόβλημα. Ναι. Γιατί το έπαχο το δώσανε στο Μέση. Το πήρε ο Μέση. Αν βγουν και άλλα στοιχεία, μπορεί να. Ο Μέση του χρόνου θα έχει ρευματικά. Ο Μέση τραυματίζει συνέχεια αυτό το βλέπω. Ο Μέση τελείωσε. Μάλιστα. Φωτάρα να σε καλά, αδερφούλη. Ωραίο θέμα. Έφαγε τις ενέσεις για να γίνει από ένα 41-65. Ναι. Έφαγε. Τι έφαγε άλλο. Και τώρα λες 31 αρχίζει και έχουμε πτώση 31, τώρα. Τον έφαγε το Μέση. Τον έφαγε, πάει το ρήμα. Ο Μέση θα βγάλει φέτος τη χρονιά. Ναι. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του, ναι. Θα σταματούσα. Το ποδόσφαιρο. Ναι. Γεια σας. Για μάλιστα. Να με θυμούνται πέρα. Ακούς Μέση. Άκουτα τώρα, το τελειώνουμε την καριέρα. Στα 30, 31. Καλά, θες να το φας. Το είναι ο άνθρωπος που χαιρόμαστε να βλέπουμε να το φας, να τελειώσει την καριέρα. Δεν μπορώ να το βλέπω το Μέση να σέρνεται. Κάτσε τον είδαμε, επειδή τραυματίστηκε το λεφτό. Δεν μπορώ να βλέπω το Μέση να τραυματίζεται και να πηγαίνει και στα νοσοκομεία. Καλημέρα, Δουβλίνο, τα παιδιά εκεί στον Πασχάλη μας έστειλε το μήνυμα. Ποια είναι η πιο βρώμικη πόλη στον Ευρώπη. Ρε, ποια είναι. Η Θεσσαλονίκη. Δεν είναι Θεσσαλονίκη, κι όμως δεν είναι. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ονα.
Λοιπόν. Έχει την Πακιστάνο να κάνει κάκα στη μέση του δρόμου. Εκεί να δεις τι κάνουν. Έλα, λέγε, λέγε. Ναι. Θέλω να ψηφίσω για τη διαχείριση του χρόνου τις απόψεις του Ραπτόπουλου. Αυτή η βλακεία τώρα με το δελτίο, να πούμε, δεν μας κάνει ούτε σοφότερους ούτε μαθαίνουμε τίποτα. Τι να μάθουμε για το Στίβο. Εσείς, ρε παιδιά, συγγνώμη που είναι απαραίτητο να υπάρχει σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο ενημέρωση. Είναι απαραίτητο, πρέπει να γίνει. Μπαμ, ένα λεπτό. Δεν υπάρχουν γιατί είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και πρέπει να έχουμε ειδήσεις. Μπαμ, πέθανε ο τάδε. Μας το επιβάλλουν, πώς να σας το πω. Μπαμ, μας το επιβάλλουν. Αν το επιβάλλουν, μας το επιβάλλουν. Θα το κάνει 3-4 λεπτά. Μας το επιβάλλουν. Μπαμ, κατευθείαν. Νάτε να σου πω. Λοιπόν. Είναι απαραίτητο. Πρέπει σάκαρη, να το κάνουμε. Έκανε τι και. Α, παράταμε μόνο με τη μη, σάκαρη. Μη, ναι. Λοιπόν, πήγε με τον Τούρκο φωτογραφία. Ο Ηρακλής, κάτι για τον Ηρακλή, παιδιά. Ρίχτω. Συμφώνησε με, τέλος πάντων, με κάποιους παίχτες. Θα κατέβει τελικά πάλι, πώς θα κατέβει δηλαδή, με τον Περόνε θα κατέβει στην τέταρτη εθνική. Με Περόνε, με Τάι και με Πιτσιρίκια από την ΚΑΠΑ 18 βέβαια, γάμα εψημή. Και σήμερα και εσύ το πρέπει να τρελαίνεσαι ως Ηρακλειδέας, γιατί βλέπεις ότι για ίδιο παράπτωμα μία άλλη ομάδα της πόλης μας αυτή τη φορά τιμωρείται με μείον 6 βαθμούς και ένα χρηματικό ποσό. Αφόρετε τον πρόεδρό σου γιατί. Ναι. Λοιπόν, τι είναι, καλά, κάνεις τον καλό. Έχει αδικηθεί ο Ηρακλής, έχει αδικηθεί ρε παιδιά πάρα πολύ, αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς θα γεράσουμε μέχρι, αν όλα πάνε καλά, ξαναδούμε τον Ηρακλή στην πρώτη εθνική. Ναι. Να σε καλά, αδερφέ. 7 χρόνια θέλει. Το ξέρω, αλλά νομίζω ότι κάτι θα γίνει μεσού τη περίοδου. Θα βρεθεί κάτι, να βρεθεί τουλάχιστον σε Super League 2. Θα βρεθεί κάποιο με το αφημί, υπάρχει τηλέφωνο, περιθώριο. Τηλέφωνο στον Καράογλου, παιδιά, να πάρει θέση στο θέμα αυτό. Να σε καλά, λοιπόν, φίλε. Να σε καλά, γόρι μου. Αυτό ο Καράογλου τι να πρωτοκάνει. Δηλαδή είναι ένα πραγματικά μάχημο πολιτικό που πρόσκειται στο Ηρακλή. Τι να πρωτοκάνει. Μόνοι μα δεν είπαν οι Ηρακλήδες. Ναι, εντάξει. Ας τον Καράογλου. Καλημέρα, επόμενο. Ναι. Ένα φίλο μου λέει ότι στο Μπλουζάκι λέει το κάναν. Έχουν και ορθογραφικό λάθο. Λέει στον Τραγκ. Δεν το πρόσεξε καν. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς όνα. Χαμήλωσε λίγο μόνο, αδερφέ. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλώς όνα. Κέρδισε ο Σκεσποτιά, είναι η μεγαλύτερη μεγαλούπολη της Ευρώπης, που είναι η πιο βρώμικη. Δεν άκουσα. Το βράδυ, συγκεκριμένα το βλέπα χθες το βράδυ στο TVE της Γαλλίας. Ναι. Α, άρα μας ο μαρτυράς κιόλας, ναι. Τι κερδίζω. Κερδίζεις με τον Κωστή ένα. Δεν ξέρω τι. Να μου λείπει, αν είναι να βάλω το χέρι στην τσέπη, χειρότερο θα το κόκκινο είναι. Άσε. Ναι, αλλά προχθές το πάρκινγκ ο Κωστής το πλήρωσε. Κατέβηκα κάτω, έτσι δεν Κωστή. Πλάκα κάτω. Θα κάθαινε μια ώρα, θα έδωσε 3 ευρώ το πάρκινγκ και. 6 ευρώ έδωσε! 6 ευρώ έδωσε εδώ γίγαντα. Εγώ επειδή βλέπω 3.40 η μία ώρα, 40 λεπτά η επόμενη. Και λες 3.80 καλά είμαι. Και με λέει 6.20 ο άλλος. Όχι, εκεί σε βγαμπλά. Εκεί έστω και μια τρίχα που έχει στο κεφάλι έφυγε. Έφυγαν όλα. Πράγματι, φίλε, είναι λοιπόν, το Παρίσι, μια που το είδες εσύ. Είναι το Παρίσι, ναι. Είναι το Παρίσι. Συγκεκριμένα. Mm-hmm. Είναι το Παρίσι. Συγκεκριμένα έχει παρατημένα μηχανάκια. Έτσι. Παρατημένα. Α, τέτοια βρώμα πολύ πατίνια, το Παρίσι. Τελώς. Και γιατί τρελαίνεται να πάνε να το δουν. Είδες, βγήκε φήμη. Βγήκε βρώμα. Πώς θα περίμενε. Δεν είναι όλη η πόλη. Δεν έχουμε καλή γραμμή. Για χαρά, επόμενο. Λοιπόν, η πιο βρώμικη πόλη τη Ευρώπη είναι το Παρίσι, επομένως. Και γιατί τρέλανε στην Ελλάδα. Έτρε, είναι ο πύργο του Άιφολα, Παρίλα, Μελουάζα, Καφέ. Δεν πάνε τέτοια. Στον πύργο τότε, δεν έχει 6 ευρώ το καφέ. Αλλά ούτε πάρκινγκ ούτε τίποτα. Τι λες τώρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς όνα. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, φίλε. Εσύ. Φίλε, διαφωνώ με τον Ραπτόπουλο 100%, αλλά σήμερα συμφωνώ σε κάτι. Νίκο, σε ρωτάω, πόσα άτομα χωράει η Τούμπα. 28.703. Ωραία. Αφαιρούμε τη θύρα 4, πόσο χωράει? 18.703. 18.703. 10.000 περίπου κόσμος είναι η 4. Ωραία. Ναι. Εσύ τώρα σε παίξεις του Ολυμπιακού και σου λένε ότι στην Τούμπα γίνεται ο χαμός. Ναι. Τι θα σε φοβείς περισσότερο, οι 18 ή οι 4? Οι 18 ή οι 4? Ναι, δηλαδή θέλω να σου πω, η θύρα 4 θα σε φοβείς πιο πολύ οργανωμένη ή όλο το γήπεδο να βράζει? Όπως το βλέπει ο καθένας, δεν ξέρω. Τίποτα. Η οργανωμένη, φίλε, είναι θύρα. Γι' αυτό το κομμάτι λες. Ναι. Εντάξει, okay. Τώρα σε έπιασε. Εντάξει, okay. Μπράβο. Και η Γκρίσμπι, ψάξε να βρεις πώς φανατικούς έχει η Γκρίσμπι. Κανέναν. Είναι όλοι φίλαθλοι. Είναι όλοι φίλαθλοι σε αυτή τη μικρή πόλη και είναι όλοι Γκρίμσμπι. Σαν να λέμε ότι είναι όλοι μηχανιώνα. Τέλος. Είναι φύρα η οπαδή. Φίλε, το λέω παλιά, υπήρξε οπαδός και στη θύρα 7 κλπ. Οι οργανωμένοι, έτσι. Οι οργανωμένοι. Μπράβο, ναι, είναι φύρα. Ζητάνε όλη την ώρα τον πρώτο. Να σε καλά. Θύρα 7 ήσουν. Ναι, Ολυμπιακός είναι ο φίλος μας. Αφού τα λέμε συνέχεια. Να σε καλά, αδερφούλη.
Νομίζω από τα Γιάννα, από κάπου εκεί μας παίρνει. Καλημέρα. Πιο μεγάλη σαφήση από τους παλέμαχους πάντως δεν υπάρχει. Έλα καψούρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Μάνθος από Στουτκάρδη. Καλημέρα σας παιδιά. Καλώς ο Μάνθο. Με τον Κωστή δεν συμφωνώ σήμερα που είπε για τον Λάμπρου ότι σε ποια κατάσταση είναι σύ τώρα ο Λάμπρου κτλ. Δεν φταίει το παιδί, δεν φταίει ο Λάμπρου. Φταίει ο Φερέα, ο οποίος δεν τον βάζει μέσα. Γιατί είπα εγώ ότι φταίει ο Λάμπρου. Κάνει προπονήσεις στο παιδί, κάνει αυτά, κάνει ξέρω εγώ και δεν τον βάζει μέσα. Και βάζει το λιμιό. Οπωσδήποτε όμως έχει δίκιο ο Κωστής που λέει, ας πούμε, ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι ο Λάμπρου, αλλά με αυτό το σκεπτικό... Δεν θα πει ποτέ! Ακριβώς! Δεν θα παίξει ποτέ, κάπου πρέπει να γίνει! Και δεν θα το δούμε ποτέ! Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά! Κάποια στιγμή πρέπει να ρισκάρεις και να πεις θα τον βάλω! Ακριβώς! Και σε κάποια φάση στο δεύτερο ημίχρονο που βλέπεις ότι νικάς έστω 2-1 θα το βάλεις το παιδί μέσα. Απλά είναι, φίλε Μάνθο, έχω... έτσι, απλά παιδί. Φίλε Μάνθο πιστεύω ότι ίσως να είναι πιο ομαλή μετάβαση κάποιων ανενεργών ποδοσφαιριστών σε ποιο... μάτς λίγο πιο βατά. Αυτό είπα εγώ. Ναι. Δηλαδή να το βάλεις στην Τούμπα με τον Αστέρα, βάλ τον 30 λεπτά σιγά σιγά και στο επόμενο ξεκίνα το. Στο φιλικό με την Ξάνθη βάλ. Βάλ τον όποιον θες. Κάνε την αρχή, ρε Φερέιρα. Κάνε την αρχή. Μην τους αφήνεις έξω και έχουμε μετά τον Ραπτόπουλο να λέει να πούμε ξέρω εγώ. Και τι τώρα φόρμα έχει να πούμε ξέρω. Έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος από τη μία, από την άλλη μεριά. Έχει δίκιο. Να σε καλά Μάνθο, φιλιά στο Στουτγκαρδιστάν. Έτσι και του είναι ασπρόμαυρο στον Τουτγκάρδη που πήγα και χάζεψα, φίλε. Ναι. Μιλάμε τώρα για πολύ ασπρόμαυρο στοιχείο, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Πάω Καζαντζίδη και. Πολύ, όλοι εκεί είναι μαζεμένοι. Κάνει σύνδεσμο. Έλα, φίλε, καλά είμαστε εσύ. Είστε καλά. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξή. Είμαι φίλαθλο του Απόλλωνα Πόντου. Α, μπράβο, για να σε ακούσω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Απόλλων δεν έχει το μερίδιο που του ανήκει ιστορικά στο ραδιόφωνο. Ναι. Έτσι τώρα. Ψαχτείτε μεταξύ σας. Ούτε ο Μακεδονικός έχει. Να ψαχτούμε εμείς, αλλά ναι. Να ψαχτείτε λίγο γιατί και εσείς. Δεν ακούσατε και οι δύο. Ναι. Ούτε ο Μακεδονικός έχει. Ναι. Και ο Μακεδονικός. Ούτε ο Λαγκαδάς. Ούτε ο Κυλκυσιακός. Τώρα, κοιτάξτε λίγο. Όλες οι ομάδες έχουν μια αλφα ιστορία. Εδώ κόσμο έχουν, πελάτες έχουν. Την ιστορία τι να την κάνουν. Δεν τρώγεται η ιστορία, καλέ. Δεν τρώγεται η ιστορία. Άμα τρωγότανε. Θα είχαμε γιατί εδώ τον εθνικό καμάρα στην πρώτη σελίδα. Οι τέσσερις ομάδες Θεσσαλονίκης και δεν λένε οι 5 ή 6 ή 7. Γιατί κάποιες είναι ιστορικότερες. Έτσι, λοιπόν. Φρε κόσμο έχεις. Το ξεπερνάμε αυτό. Το ξεπερνάμε. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν μου δίνεις λεφτά. Δεν μου δίνεις ακροαματικότητα, δεν μου δίνεις αναγνωσιμότητα. Άμα ήταν έτσι ο Ανδρώνης, πρώτη σελίδα θα ήταν το Μακεδονικό. Εγώ άλλο θέλω. Κορόιδα και πολιτικά. Είναι και δικιά του ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εγώ να πω κάτι. Ένα λεπτό δεν του ανήκει αυτή τη ομάδα, δεν του ανήκει το ραδιόφωνο να πούνε δύο ειδήσεις. Μην κάνει κανένα σκάνδαλο. Λεπτό. Ορίστε, σήμερα είχαμε θέμα, ασχοληθήκαμε αγωνιστικά όταν. Δεν κάτι κακό. Γενικά μιλάω τώρα, δεν μιλάω για το ειδικό θέμα. Και για αυτό το θέμα τη ασφαλιστική ενημερότητα. Έχουμε κάποιο νέο. Είναι έτσι ή δεν είναι. Για να, έχουμε, για να πέφτει Πέλεγκης. Η ισχύει. Για να, ναι. Άρα για να υπάρχει τιμωρία κάτι θα ισχύει. Δεν γίνεται να σε τιμωρούν χωρίς να έχεις ωραία. Κάνει κάτι. Θα δούμε στο εφετείο τι θα γίνει. Σωστό. Και κάτι, σωστό. Και κάτι άλλο. Ναι. Και κάτι άλλο. Ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής κατά τη γνώμη μου πρέπει να μπει στο βιβλίο Guinness. Να σας πω γιατί. Γιατί είναι η δεύτερη φορά η καριέρα του στον Απόλλωνα που μπαίνει στο πρωτάθλημα χωρίς ούτε ένα φιλικό. Ναι. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία πιστεύω. Σωστά. Έχει πολλές δυσκολίες εκεί ο Δημήτρης Καλατζής και πέρσι ξεκίνησε χωρίς παίχτες. Ναι, ναι, κάθε χρόνο έχει θέματα. Κάθε. Δεν είχε ομάδα πέρσι. Αυτό, κοιτάξτε λίγο. Αυτό που έκανε πέρσι ήταν ένα θαύμα. Έτσι, ποδοσφαιρικό έτσι. Θαύμα, έτσι. Ναι. Από το τίποτα ήταν πρώτος υποψήφιος και σώθηκε. Τώρα φέτος θα δούμε τι θα κάνει. Πάντως σαν αξία προπονητής θεωρώ είναι από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Σωστό. Αδικημένος είναι, ίσως είναι λίγο σαν χαρακτήρας ιδιόμορφος, αλλά είναι αδικημένος. Συμφωνώ κι εγώ. Μόνος του αδίκησε τον εαυτό του. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να πούμε ότι έχει σταματήσει η δίκη και ο λόγος που σταμάτησε είναι γιατί ψάχνουμε μεγαλύτερη αίθουσα. Έχουμε συσσόρευση κόσμου στην αίθουσα και σταμάτησε η δίκη, έγινε δεκτό το αίτημα. Όχι, δεν έχουμε αναβολή, απλά σταμάτησε γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν χωρούσε η αίθουσα. Δεν χωρούσε η αίθουσα και πλέον αλλάζουν αίθουσα δικαστηρίου. Όποιος έχει λεφτά την γλιτώσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς να. Φυσικά είναι το παρελθόν εσύ που λένε. Εντάξει που εγώ δεν το ήξερα. Πολλοί το ξέρουν. Έχεις για ποιο λόγο. Γιατί. Γενικά στη Γαλλία ήταν βρωμιάδες όλοι. Ήταν βρωμιάδες. Οι ευγενείς που είχαν κάτι πύργους τεράστιους, ξέρεις, κάτι με 800 δωμάτια μέσα. Σωστό. Δεν είχαν τουαλέτες, δε φίλε.
Και πού πήγαιναν έξω στη φύση. Βάζαν τα αρώματα, γι' αυτό βάζαν τα αρώματα. Νευρομιάριδε είναι, καλά σε λέει. Ακούω, στο Τζάκι πήγαιναν. Στο Τζάκι σβήναν τη φωτιά. Σβήναν τη φωτιά εκεί. Γι' αυτό βγήκαν τα γαλλικά αρώματα. Γι' αυτό βγήκαν τα αρώματα τη Γαλλία. Παναγιά σου, για να καλύπτουν τι βρωμιέ. Και κάτι για τον Κωστή, που είμαι σίγουρος ότι σκέφτηκε, αλλά το προτείνω κι εγώ. Φίλε, επειδή όλα είναι καπιταλισμός και όλα είναι φράγκα, καλά θα είναι να βρεις και μια συγχρονότητα ραδιοφωνική. Τι θα πει αυτό. Αποκλειστικά για σένα. Δεν έχω. Εσύ ξέρεις. Τι ξέρω, δεν έχω ραδιοφωνική συγχρονότητα. Όχι αυτή που είναι, δικιά σου, αφεντικό, να γίνεις ανδρώνης. Α, ραπ FM εννοείς. Ναι. Όχι ραπ FM, θα το ονομάσεις αλλιώς. Ναι. Θα εκμεταλλευτεί αλλιώς ώρες να πούμε, γιατί βλέπει ότι υπάρχει να πούμε δημοσιότητα. Αφήνω από την Δημοκρατία να κάνω την πολιτική άνοιξη δηλαδή. Όχι, κύριες και κύριοι, 1% να πάρω. Φούλτα. Εσύ πιστεύεις κατά τη γνώμη σου ότι έχεις κάποιο κοινό, δεν πιστεύεις. Ναι, και λοιπόν. Μπορείς να το εκμεταλλευτείς αυτό. Εσύ τι λες, δεν το εκμεταλλεύομαι. Εσύ συνέχεια μιλάω, αρπασά μου. Μια χαρά το εκμεταλλεύομαι. Δεν θέλει να γίνει πολιτική άνοιξη. Καλά είναι, λέει, στην Δημοκρατία. Μια χαρά είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Να σε καλά, αδερφούλη. Να σε καλά. Λοιπόν, τελειώνουμε κιόλα. Σταματάμε, όχι, όχι, Θανάση, άλλε γραμμέ. Κλείνουμε και να πούμε ότι ξενύχθη τέλο. Για όσου περιμένουν πώ και πώ το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν δουλειέ σπιτιού, ήρθε το Volton One τώρα και μα προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματο όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμπινο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα σας όπως θέλετε και αφήστε λοιπόν στη Volton το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Κωνσταντίνε μου, μεσημέρι με τον Γκρεγουάρ εδώ. Με τον Βοδουάρ. Γιατί, φιλαράκι, γιατί Βοδουάρ, μια χαρά. Βοδουάρ. Βοδουάρ, Γάλλον τον έκανες γι' αυτό να. Ναι. Γάλλο, αρώματα. Βρωμιάρισε. Αρώματα, έρχεται αρωματισμένος. Βρώμικος τύπος. Πλέον ύποπτος, όποιος βάζει αρώματα είναι ύποπτος. Ναι. Έτσι μετά από αυτό που μάθαμε στο Παρίσι. Ναι. Τι δεν το ξέρεις ότι οι Γαλλίδες είναι βρωμιάρισε. Πλάκα με κάνεις. Έχει πάει. Μπέγα και βλέπω μασχάλι και ξενέρωσα. Τρίχα κανονικά από κάτω. Σίδερο φίλο πάω χανιά είναι αυτό. Ναι, μου το έστειλαν τα παιδιά από κάτω. Μην πας από χαριλάω. Δεν θα πάω, ας φοράω και κάτι άλλο πάνω. Δεν προκαλώ κόσμο εγώ. Καλά, καλά. Δεν προκαλώ. Καλά. Απλά αυτή να μου την έστειλαν τα παιδιά και τους ευχαριστώ μια που μου το ανέφερες κιόλας. Λοιπόν, κλείνουμε, κατεβάζουμε στόρια, δίνουμε σκυτάλι σε δύο φοβερούς τύπους. Γιώργο Ζαΐρη, Γιάννη Πάγκο, ρωσική αρκούδα από Σότσι. Από την μακρινή Γκοϊάννα έρχεται το πούμα μας ο Γιάννης ο Πάγκος. Στις 12 η ενημέρωση σέντρα με Ραφάλ, Στούκας, έτσι, Ντακώτες και δεσημαζεύεται Γιώργος Μπούζος εδώ. Το μεσημεράκι με τον Κωστή, το απόγευμα μαζί με τον...